Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Εξαιρετικά. Έχει περάσει και πραγματικά το Open Conf πλέον και ήταν όντω φανταστικό γιατί το προηγούμενο επεισόδιο κάναμε λίγο πλάκα. Ε, γυρίσαμε και με τον Σκοτ μικρή κουβέντα στα αγγλικά, small talk. Ήταν γαμάτη η αυτή. Ήταν γαμάτο, πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε. Είναι αυτό το οποίο είναι κάτι το οποίο έχω λυσάξει από τότε και γενικά με έχει δει ότι για κάποιο λόγο είμαι αρπαγμένο τελευταία πολύ εύκολα. Αλλά... Τελευταία είναι, τελευταία δύο χρόνια. <στονίτυξη> ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, αλλά ειδικά νομίζω φέτο είμαι πάρα πολύ αρπαγμένο. Ε, είναι συνειδητοποιώ πώ επιχειρηματίε οι οποίοι έρχονται εκτό Ελλάδα και ειδικά από Αμερική και ακόμα ειδικότερα από Bay Area στα καλά του έχουν εντελώ διαφορετικό τρόπο Δηλαδή. <στονίτυξη> 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 Δεν ξέρω πώ να χαρακτηρίσω το πώ σκεφτόμαστε εμεί εδώ και λειτουργούμε επιχειρηματικά και να μην ακουστεί προσβλητικό και υποτιμητικό όταν βλέπω αυτού. Παίζουν με handicap. Είναι εντελώ διαφορετικό το να μεγαλώνει σε μια πόλη που μπορεί κατά τύχη να πετύχει τον οποιοδήποτε. Πώ εμεί πετύχαμε τον Steve Blank στο καφέ. Φαντάσου να έχει μεγαλώσει εκεί. Mm -hmm. Ναι, ισχύει. Του ανθρώπου με του οποίου να αναστρέφει. Είναι ένα διαφορετικό mindset. Και εμένα αυτό το οποίο με ενθουσίασε από την κουβέντα με τον Σκότ είναι το πώς σκεφτόταν το ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το Git είναι προβληματικός. Δηλαδή το ότι κάθισε ένας άνθρωπος και είπε κοίταξε, κανένας προγραμματιστής δεν ξυπνάει με στη μέρα του και λέει α, χαίρομαι να κάνω branches. Με. Τι ωραία που θα φτιάξω πέντε branches. <laughs> κανένας προγραμματιστής δεν λέει Μα γιατί, α, <laughs> ωραία, ήρθε η ώρα να κάνω, εμ, 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 να, κάνω, να λύσω τα conflicts μου επειδή ο άλλος έκανε ένα merge και λέει Κριστί, αυτά δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Δεν, είναι κομμάτια τη καθημερινότητα, ειδικά σε εταιρείε που μεγαλώνουν, τα οποία δεν δίνουν αξία. Είναι απαραίτητα, αλλά δεν δίνουν αξία. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Μπορεί να μην το λύσουμε εμεί και να το λύσει κάποιο άλλο. Αλλά κανένα δεν μπορεί να έρθει να μου πει ότι το αγαπημένο κομμάτι τη δουλειά μου, σαν προγραμματιστή, είναι να φτιάχνω branches και να λύνω conflicts. Να κάνω commits. Ναι, ή να χάνω δουλειά επειδή δεν μπόρεσα να κάνω commit επειδή κάποιο έχει βάλει git hooks, λέω εγώ. <laughs> <laughs> Τυχαίο. Άτε, ναι. Όχι, η, ισχύει, ισχύει, σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι αν μπορώ να κρατήσω κάποια πράγματα από αυτά που, που είπες είναι το, το ένα κομμάτι το πόσο συχνά πέφτεις πάνω σε τέτοιους ανθρώπους το οποίο σίγουρα η συχνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν πας μια πόλη σαν το Σαν Φρανσίσκο που μας έλεγε εκείνο. Mm. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις το ότι φτιάξανε τον GitHub Έπαιζε ρόλο και ότι βρισκόντουσαν μέσα στην ε, τεχνολογία, ναι. ότι ότι γύρω γύρω άτομα τα οποία ήταν στην τεχνολογία, δηλαδή ήταν όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Ε, τώρα στο κομμάτι του, του Git Butler, που είναι το software το οποίο Περι, περιέγραψα ότι προσπαθεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και το οποίο κάνει ο Σκοτ. Κοίτα, θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο φτάνει και σε ένα σημείο που. Έχει λύσει πάρα πολλά από τα βασικά σου προβλήματα, και αρχίσει φιλοσοφίε. Ναι, ναι. Και τέτοια ερωτήματα είναι και λίγο φιλοσοφικά κάποιε φορέ. Mm. Δηλαδή, έχει μια απόσταση το κανεί δεν ξυπνάει το πρωί και πάει να κάνει μπράντζις. Ναι. Και το όλοι έχουν πρόβλημα επειδή κάνουν μπράντζις. Και είναι κάτι το οποίο είναι καταστροφικό. Εννοείται, μα νομίζω ότι ούτε και αυτό το περιέγραψε σαν καταστροφικό. Mm. Αλλά. Το να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι λοιπόν αυτό είναι μια μικρή βελτιστοποίηση στην καθημερινότητά μου. Πρόσεξε μια μικρή ναι, βελτιστοποίηση. Και πατώντα πίσω, γιατί εγώ σκεφτε... ένα από τα άλλα πράγματα που σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή είναι το επεισόδιο που κάναμε που μιλούσαμε για το 10P Engineers. Mm -hmm. okay. Όποιο θέλει θα το δει τέλο πάντων, ε, γιατί λέγαμε κάποια πράγματα και λέγαμε μέσα σε όλα τη σημασία που έχει το να είσαι αντίκτυπο σε πολλού. Σωστό. Δηλαδή, όταν κάνει μια μικρή βελτιστοποίηση και άσε το κομμάτι των branches, στο κομμάτι των conflicts, του conflict resolution σε μια εταιρεία η οποία είναι 20, 30, 40, 50 ατόμα. Ναι, βέλεπες. έχει... Α, αρχίζει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζει αυτό. πλέον και έχει μετρήσιμο χρόνο σε χρήματα. Εδώ βγήκε το Airbnb. Ποιοι είναι που είπαν πόσα χρήματα γλιτώνουν επειδή πλέον έχουν εμένα υπολογιστέ και τα Android builds, ξέρω και τα iOS builds γίνονται μπαμ. Δηλαδή τα πράγματα αρχίζουν και κάνουν αυτό δεν ξέρω πώ πως... συσσωρεύονται. Αυτό είναι το compounding στα ελληνικά, δεν ξέρω. Ναι, ε... ναι. συσσωρεύονται, ναι. Και μπορείς κάποια στιγμή να πει ότι ξέρει τι. Όχι να πει. Κάποια στιγμή βλέπει ότι μια μικρή βελτίωση σε πολύ μεγάλη κλίμακα που είναι αυτό που δεν σκεφτόμαστε, που είναι αυτό που μπρίνιαζα και ενώ πέραμε καφέ. Είναι κάτι πραγματικά μεγάλο. Και κλείνω λέγοντα ότι ο τύπο άφησε αυτή την εταιρεία. Αν ισχύει αυτό που λέει τώρα, λέω. Απλώ τα παρατηρώ. Δεν λέω ότι όλα είναι αλήθεια ούτε τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άκουσα μια ιστορία και εγώ πήρα πέντε πράγματα. Και αυτό το οποίο μου φάνηκε τρομερό είναι που λέει: Ωραία, κάναμε αυτή την εταιρεία τη μεταφράση στο Chatterbank, η οποία δεν πήγε φοβερά. Οκ, okay, έχει χιλιάδε πελάτε και βγάζει, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο το χρόνο ότι είπε ξέρω, κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, δεν με αφορά αυτό. Εντάξει, αυτό το έλεγε νομίζω σε ένα, σε ένα συγκείμενο που περιέγραφε ότι για εκείνον αυτό που, του, που τον μαγεύει να ξεκινάει κάτι καινούργιο, να το πηγαίνει μέχρι ένα σημείο και μετά να φεύγει από αυτό. Δηλαδή στον Κίτχα, νομίζω, έφυγε στα 450 άτομα <SC> ναι. κάπου εκεί, αν καλά. Ε, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό που τον εξτάρει είναι το να πάρεις κάτι για να το μεγαλώσει. Γιατί η, η επιτάχυνση είναι πολύ μεγαλύτερη στην αρχή μια εταιρεία. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί η ταχύτητα να παραμένει μεγάλη μετά από ένα σημείο, αλλά η επιτάχυνση είναι πολύ μικρή. Δηλαδή. αυτό. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι που, που έχει ενδιαφέρον. Και πολλοί άνθρωποι εξτάρονται από αυτό. Άλλοι άνθρωποι του αρέσει να, να έχουν μια σταθερά πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Και να, να πηγαίνουν με αυτήν. Αλλά εκεί πέρα δεν επιταχύνεται ούτε επιβραδύνεται πολύ γρήγορα το, ναι. το μαγαζί. Είναι Η πορεία του είναι αρκετά προδια... προδιαγεγραμμένη. Ναι. Οπότε ε, πάει μπροστά εκεί. Άρα λοιπόν το καταλαβαίνω. Μου αρέσει, δεν ξέρω αν ο καθένα μπορεί να ξεκινήσει έχοντα μια τέτοια απορία. Από την άλλη, μπορεί μια παρόμοια απορία να ήταν αυτή που είχαν όταν ξεκινήσατε τον GitHub. Δηλαδή, όταν πα και λε ότι σήμερα έχουμε το, το SVN σαν open source, ναι. έχουμε διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία είναι για closures επε... Μ, κώδικα κατά κύριο λόγο ναι. και υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο είναι φτιαγμένο για να, για να πας και να στέλνεις email στον ένας τον άλλον ναι. μπορώ αυτό κάπως να το πάρω και να το βάλω σε μια λογική κεντροποιημένη mm. γιατί άμα το σκεφτεί, πρακτικά αυτό που έκανε τον GitHub είναι να κεντροποιήσει ένα αποκεντροποιημένο ναι. σύστημα ε, για κώδικα ναι. δεν έκανε κάτι διαφορετικό θα σου πω τι είναι αυτό που έχω να, να προσθέσω. Δεν θεωρώ ότι ο καθένα μπορεί να πάει ή πρέπει να πάει έτσι, αλλά είναι κάποια πράγματα που να τα δοκιμάσει είναι πραγματικά low risk. Πρώτον. Και αυτό είναι ένα άλλο επεισόδιο που έχουμε κάνει. Mm -hmm. Να δοκιμάσω την ιδέα μου, κάπω έτσι το λέμε. Και όταν κάτι είναι low risk, δεν λέμε να διακεντρινεύσει το βιοπορισμό σου, την οικογένειά σου ή οτιδήποτε. Έχει μια ιδέα. Και σκέφτεσαι. Α, τώρα, σε ποιον αρέσει αυτό, ή ξέρει τι δεν είναι σημαντικό, α μην το κάνω. Κάντο. Κάντο, αφού το, το βλέπει, το, αφού δεν ρισκάρει κάτι. Τι έχει να κάνει τον χρόνο, ξέρω εγώ, πόσε φραπέδε να πιει. Θα, θα, τον πιει τον καφέ. Κάνε κάτι, δοκιμάσαι το, α αποτύχει. Κάνε δεν podcast ενώ πίνει καφέ. Ναι, κάνε podcast ενώ πίνει καφέ. Ε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το να μπορεί να μπει σε αυτό το οποίο θέλω πάρα πολύ, αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο ρε, επειδή να το κάνω. Να προσπαθεί να σκέφτεσαι παγκόσμια, global, αφαιρετικά. Να μπορεί να βγάλει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι είσαι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μα λείπει αυτό το πράγμα. Ε, αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό, κατά λάθο βέβαια, αλλά έτυχε να είναι το... ένα από τα πράγματα που κάναμε πολύ καλά επί Σόρσλερ. Δηλαδή, ναι. δεν υπήρχε η έννοια τη τοπικότητα. Δεν είχαμε καν φίλου μα πάνω στην πλατφόρμα. Δεν είχαμε γνωστού μα. Δεν είχαμε. Χρήστες, ούτε, ούτε, το, 10% δεν ήταν Έλληνε. δεν δηλαδή, ξέρω πώ το κάναμε. Στο, στο βιβλίο που θα λέμε τα 10 και ένα πράγματα που κάναμε καλά παρότι. Το αποσυνδίκαμε, τύχαμε... αυτό θα γίνει. Oh, αυτό είναι άλλο βιβλίο. Ah, okay. Είναι τα 10 και ένα πράγματα που κάναμε παρότι αποτύχαμε. Που κάναμε yeah. καλά παρότι αποτύχαμε. Ε, θεωρώ ότι ένα από τα πάρα πολύ καλά πράγματα που κάναμε τότε είναι ότι όντω σκεφτήκαμε παγκόσμια, ίσως μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν κάναμε μια τεχνολογία που είχε άμεση εφαρμογή σε μεγάλο μέρο του κύκλου μα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο ναι. θα πάω και θα πω σε φίλου μου: Μπε και βάλτε, γιατί η προπόθεση ήταν να είσαι προγραμματιστή. Ναι. Προφανώ ο κύκλο των προγραμματιστών των φίλων μα ήταν εκεί, αλλά παρότι κάποιοι λέγανε ότι α, εγώ δεν χρησιμοποιώ Python, που ήταν α πούμε Python και JavaScript οι πιο καλά υποστηριζόμενε γλώσσε. Και αυτό πώ ήρθε ο κόσμο. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση από το Chrome Web Store ότι πρέπει να ήρθε ο κόσμο στο Sourceler. Ήρθε, σίγουρα είχαμε από τα, τα διάφορα stores που ήμασταν και στο Android, Google Play, δεν θυμάμαι mm. πώς ε, λεγόταν τότε πράγμα. Ήμασταν στο Chrome Web Store, το οποίο ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι νόημα και λόγω υπάρξης έχει. Γιατί δεν κάνει τίποτα. Στάβασε σε μια αρχική οθόνη. Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ωραίο, εμένα μου άρεσε. Ανοίγεις το Chrome και το... <laughs> ναι, ok. Οι γλυκές εποχές. Μ, μα, μαζί σου, αλλά είχαμε αυτά, είχαμε, θεωρώ το, το blog μας, το engineering blog ήταν... Δεν μπορώ να το μετρήσω και σίγουρα. Γραμμάτω. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάω πίσω και να δω χαρακτηριστικά του πότε ξεκίνησε η κίνηση και όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μετρήσαμε πολύ καλά στην αρχή. Σίγουρα κάποια δεδομένα τα έχουμε χάσει. Οπότε η πληροφορία του, αν όντω και πόσο έκανε δουλειά. Αλλά αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι είχαμε δεκάδε χιλιάδε επισκέψει σε άρθρα ανα ημέρα όταν το Σόρτζλερ είχε ξεκινήσει να παίρνει την Κατοβόλτα. Οπότε. Θεωρώ ναι, ότι ναι. αυτό ήταν στα. Μα και τώρα μπήκαμε και βλέπαμε το, το Search Console και πάει καλά, ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει μειωμένο κάθε χρόνο, αλλά. Είχε πολλέ χιλιάδε. Μπορεί να ήταν πάνω από 100.000 το χρόνο, ξέρω αν ζητήσει. Δεν ξέρω. Ναι, πάρα, 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 πάρα σίγου... Ήταν, ήταν κάποιε δεκάδε το μήνα. Είχαμε σίγουρα κίνηση. Μα είχε έρθει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση τότε που είχε. Ε, ε, είχαμε μπει στο TechCrunch. Ήταν μια. Μπράβο, ναι. Κοιτάζοντα πίσω, θα μ' άρεσε να μπορούσαμε να το έχουμε κάνει καλύτερα. Να το διαχειριστούμε μάλλον ναι. καλύτερα μετά αφού έχει γίνει αυτό να βάλουμε κάποιο waiting list, να βάλουμε δεν ξέρω, κάτι άλλο το οποίο να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον κόσμο. Για παράδειγμα τώρα έβλεπα και συζητούσαμε πριν στο supermarket ότι το, το OpenAI ναι. έκανε μια ημερίδα που λεγόταν Dev Day στην ναι. οποία έκανε πολλές μεγάλες ανακοινώσεις και μετά από αυτήν ήρθαν τόσες πληρωμένες συνδρομές που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν σαν πληρωμένε συνδρομέ. Γιατί στο, στο δωρεάν σου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω διαθεσιμότητα, Γεια σα. Έλα αύριο. Στο πληρωμένο σου υπόσχεται ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί πλέον να παίρνει άλλου πληρωμένου ε, πελάτες. πελάτε. Το οποίο ήταν ακραίο αν το σκεφτεί. Και μια τόσο μεγάλη εταιρεία μπήκε στη διαδικασία να πει δεν παίρνω άλλε συνδρομέ. Ενώ εμεί για παράδειγμα τότε ήμασταν, ξέρει, με τα μπουνιά. Yeah. Μπε, δεν το. Είναι. Το άμα ερωτήσει ποιο είναι το πρόβλημα με την OpenAI, είναι το όνομα. Το θεωρώ παραπλανητικό. Αλλά... Επειδή δεν είναι open. Τι ε, είναι το νόημα. Με αυτό ήταν θεωρητικά και ο Τσακωμό ο μεγάλο του Μάσκ με τον. Ε... Ναι, ναι. Μάλτμαν, και μετά τα σπάσανε. Ε, αλλά παρόλα αυτά, οφείλω να πω ότι τη θαυμάζω πολύ σαν εταιρεία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πάρα πολύ καιρό στι ζωέ μα. Mm -hmm. Αλλά το να σκεφτεί ότι, OK, πώ θα το εκδημοκρατικοποιήσω, δηλαδή πώ. Μάλλον δεν είναι τόσο σωστό το γιατί λένε democratize, αλλά μάλλον η σωστή μετάφραση είναι πώ θα το εκλαϊκεύσω. Νομίζω ναι. Ναι. Πώ θα το εκλαϊκεύσω και λε, ωραία, θα κάνω ένα chatbot. Δηλαδή θα κάνω. Απλά θα μιλά. Και ξαφνικά αυτό γίνεται προσβάσιμο σε όλου. Και μετά γίνεται. Και το Αυτό είναι η μία μαγιά. Αυτό το θεωρώ φοβερή μαγιά. Η δεύτερη μαγιά είναι που λε, θα το βάλω στο Visual Studio. Σωστό. Ναι, γιατί πρακτικά εκεί ήρθε και, και, και το Copilot. Ναι. Δηλαδή, ενώ και με το ChatGPT στην αρχή υπήρχαν παραδείγματα που έλεγε ο άλλο, είσαι ένα JavaScript engine και ναι, θέλει ναι. να γράψει αυτό τον κώδικα. Πε μου, ποιο ήταν αυτό ο κώδικα που να κάνει αυτό το πράγμα, και του έβγαζε ένα snippet. Ναι. Ξαφνικά έφυγε από εκεί, πήρε όλο το συγκείμενο του πού γράφω κώδικα, το έδεσαι αυτό και σαν το τάισες. input. Ακριβώ, το τάισε. Και μετά αυτό το πράγμα μπορεί να σου βγάζει αποτελέσματα. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχω δει άτομα. Τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιήσει κοπάιλοτ να μαγεύονται όταν βλέπουν να γράφω κώδικα και ο κώδικα να, να φεύγει μόνο του. Προφανώ ναι. το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και δεν θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει μεγάλη παγίδα εκεί πέρα, γιατί κάποια άτομα τα οποία δεν έχουν την εμπειρία να κρίνουν κατά πόσο είναι σωστό ο κώδικα ή όχι, είναι πολύ εύκολο να νομίζουν ότι είναι σωστό. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ σωστό ο κώδικα, σε σημείο που πολλέ φορέ σου ξεφεύγει και νομίζει ότι είναι σωστό, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκουπίδι. Στο 80% των περιπτώσεων όμω είναι πάρα πολύ καλά τα λύματα τα οποία βγάζει. Και εγώ θεωρώ ότι βολεύει πάρα πολύ. Το ακούω. Ε, δεν γράφω τόσο κώδικα πλέον για να το χρησιμοποιήσω. Mm. Δεν. Δεν τέτοιο. Ναι, όχι. Είναι... Καθόλου κώδικα είναι καλύτερο από τον κώδικα. Ναι. Είχε βγάλει κάποια στιγμή, θυμάσαι ένα. Ε, που κάτι τρόλαρε ο Κέλλη Hightower για το ποιο είναι το καλύτερο framework κάτι τέτοιο και είχε βγάλει ένα repository που λεγόταν no code και ήταν άδειο κάτι τέτοιο. Α, ναι, 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 οκ. Ναι, ναι, okay. Καλή και... τρολιά ήταν, οκ. Okay. Ήταν, ήταν να το αυτό. Καλή, ναι, οκ. Okay. Ε, όχι, μου αρέσει να γράφω κώδικα, απλώ αναγκαστικά επειδή φορά πολλά καπέλα κάνω και άλλα πράγματα, όπω να κάνω edit videos. <laughs> <laughs> να τα βάζω στο λάθο φάκελο για να γίνουν upload. Και, και να απορρεί μετά με μανία. Ναι, Γιατί ναι, Αντώνη, ναι. δεν έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Γιατί δεν έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Ε, είναι, είναι φοβερό που πήραμε τον στο γραφείο και είσαι ο λιγότερο ψημένο και τελικά σε αυτό το έχει χακάρει περισσότερο. Θα το λες σε κάθε επεισόδιο αυτό. Ναι, ναι, σε κάθε επεισόδιο. Okay. Είναι φοβερό. Αλλά είναι. Όντω μπορώ να πω ότι. είναι η ζωή μου καλύτερη. Και οφείλω να πω δύο λόγου με τρει. Για πάμε. Μου αρέσει. Λόγο νούμερο ένα. Ξέρω ότι είναι backup μόνιμα ο υπολογιστή μου. Άμα δουλεύει. Άμα δουλεύει, αλλά να σου πω στη χειρότερη είναι. Κάνει incremental backup κάθε ώρα. Νομίζω ότι απλά σε σένα που είναι σταθερή σύνδεση με τον NAS, γιατί είναι πάντα στο ίδιο δίκτυο οι υπολογιστέ, ναι. είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί. Σε μένα γενικότερα έχει ψυχολογικά για κάποιο λόγο. <laughs> το οποίο, <laughs> για τον πιο περίεργο λόγο από όλου, ψυχολογικά τα απέκτησε όταν μεταφέραμε τη σύνδεση από το φυσικό router ναι. στο 5G router. Wow που όμω δεν αλλάξαμε το δίκτυο το οποίο είχαμε. Όχι, βασικά είναι και το ίδιο router. Είναι, είναι το ίδιο router. Συγγνώμη, το modem αλλάξαμε, σωστά. Ναι, ναι, το, ε, το router δηλαδή δεν έχει το, αλλάξει. Η συσκευή στην οποία συνδέεται είναι η ίδια. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, οπότε το ένα είναι το backup. Ωραία. Το δεύτερο είναι το docker όποτε παίζει, το pull-through mirror. Ανακάλυψα ότι μάλλον ναι. έχει κάποια settings αυτό και κρατάει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την ΚΑΣ. Mm. Και γι' αυτό πάντα δεν, δεν παίζει πάντα τέλειο. Αυτό είναι φοβερό γιατί άμα εμεί οι δύο πάμε να κάνουμε pull το ίδιο Docker Image, αυτό που θα το κάνει πρώτο θα το τραβήξει μέσα από τον NAS και θα το αποθηκεύσει στο NAS. Και ο δεύτερο που θα πάει να το τραβήξει θα το πάρει από το εσωτερικό δίκτυο. Θε να μου πει ότι. Το προλαβαίνουμε το, το Meetup. Θα βγει το επεισόδιο πριν το Meetup αυτό. Άρα λοιπόν, όποιο θα έρθει ναι. στο Meetup θα δει ναι. πόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Ναι, όποιο έρθει στο Meetup, 12 Δεκέμβρη στη Yondek, θα το δει. Λοιπόν, και το τρίτο είναι το πώ ανεβαίνει η μικρή κουβέντα, που είναι η τελευταία έτσι, μαγιά που έκανε. Γιατί πριν τι γινότανε, τα επεισόδια είναι μεγάλα, είναι κάποια gigabytes. Μπορεί να είναι πάνω από 10. Ε, είναι εμ... από 8 έω 16, ναι. ανάλογα το. Όταν κάνουμε και με τον παγόνι τα Χριστούγεννα είναι, είναι μεγάλα. Είναι 8 έω 16 το κάθε κλειπ. <laughs> <laughs> ναι, μπράβο. Οπότε συνήθω τι γινότανε, άνοιγα τον browser και το έβαζα να ανεβαίνει όταν έφευγα από το γραφείο, το οποίο είχε να κάνει το ότι είχαμε πολύ κακό Ιντερνετ εδώ μέχρι πρώτη και ήλπιζα, ξέρω εγώ, να μην σταματήσει να ανεβαίνει λόγω του browser ή να active υπολογιστή, να κάνει sleep, ξέρει τέτοια πράγματα. Και τώρα έχει φτιάξει ένα κόλπο και το πετάω απλά σε ένα φάκελο μέσα στο NAS και το NAS το ανεβάζει και μπορεί να το ρυθμίσει να ανεβάζει βράδυ, μόνο ή προήξει, μπορείς μπορεί να κάνει πολλά τέτοια πράγματα. Αν και δεν έχουμε πλέον θέμα με την ταχύτητα του Ιντερνετ. Ναι, αλλά μου άρεσε αυτό που είχα κάνει. Έχω βάλει την μικρή κουβέντα να ανεβαίνει πέμπτη Παρασκευέ και βράδια. Οπότε αν είναι τελευταία στιγμή σχετικά κάτι. Να ανέβει πιο είναι. γρήγορα. Δηλαδή, Πέμπτη Παρασκευή θα ανεβάσει όλη τη μέρα. <Το> Άρα ναι, θα... θα... αυτό που θα το βάλω εγώ θα το ανεβάσω το βράδυ τώρα. Ακριβώ, ναι. Δεν θυμάμαι τι έχω κάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν. Άμα το έβαζα αύριο, θα ανέβαινε τη στιγμή που θα το έβαζα. Αύριο είναι Πέμπτη, ναι. Έλα, ρε, καταπληκτικό. Έπαιζα. Δεν έχει νόημα. Εσύ έχει νόημα γιατί αυτή τη στιγμή, εσύ τι λε, δεν θα επιβαρύνω το έντερνετ του γραφείου χωρί λόγο. Ναι, ισχύει. Και επίση επειδή αυτό που έχουμε κάνει τώρα είναι ότι έχουμε πάει σε ένα 5G modem το οποίο ναι. μα δίνει internet. Ε, το βράδυ που υπάρχει λιγότερη κίνηση στην Αθήνα γενικότερα ναι. και λιγότερη ανάγκη για mobile internet, έχει πολύ καλύτερε ταχύτητε. Οπότε και ο χρόνο που θα ανεβάσει θα είναι πολύ λιγότερο. Έχουμε πει όλα τα άσχετα εκτό από αυτό το που είπαμε ότι θα συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε τώρα ή πέρασε η ώρα και θα το πάμε άλλη φορά. Κοίτα, νομίζω ότι άμα πάμε λίγο πίσω, κάναμε μια αρχή η οποία ναι. ήταν πολύ καλό πρόλογο. Οπότε, εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αυτό που συζητούσαμε. Ναι. Όχι, βασικά πε το Όχι, okay, 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 Αυτή είναι η διάψη διάταξη. Δεν μπορώ να το κλέψω. Με συζητούσαμε για το αν αξίζει να τρέξει εταιρεία bootstrapped, δηλαδή με ίδια κεφάλαια που θα λέγαμε στα ελληνικά ή funded, δηλαδή με κάποια επένδυση στο μετοχικό και στο εταιρικό κεφάλαιο. Ναι. Ε, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει να μπει κάποιος συνέτερος mm -hmm. ο οποίος θα συνεισφέρει χρήματα για να, τρέξουν, για να τρέξει η εταιρεία. Εμείς έχουμε κάνει και τα δύο. Mm -hmm. Η Sorsler είναι μια εταιρεία που είναι funded και... Σίγουρα έχουμε μια αποτυχία σε φάντε τελείως. Ναι, 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 ναι. Και είναι και η logic η οποία είναι bootstrap. Mm -hmm. ναι. Οπότε έχουμε αυτά τα δύο. Και είπαμε έτσι να συζητήσουμε λίγο τις διαφορές. Αν και νομίζω ότι έχουμε την ίδια άποψη. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία να πούμε την άποψη. Αλλά την εμπειρία μας από το καθτή. Εμάς. Δεν ξέρω τι λες. Ε, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι είναι και οι δύο ενδιαφέρουσε προσεγγίσει. Υπάρχουν περιπτώσει που είτε μία ή η άλλη μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε μία περίπτωση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ε, κάτι από τα δύο είναι πανάκια mm -hmm. ε, και πάει και ε, κουμπώνει παντού. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι έχουν μία, μία τάση προ τη μία ή την άλλη περίπτωση. Άρα λοιπόν και το τι θέλει να δουλέψει ο καθένα και πώ να το δουλέψει έχει σημασία. Αλλά να σταματήσω να μιλάω γενικόλογα. Και να πάμε πάμε χρονικά, όπω και για μα ε, ήρθε. Δηλαδή, πάμε πρώτα σε μια φάντα εταιρεία και μετά σε μια bootstrap εταιρεία και τι βασικέ διαφορέ. Ε, σε μια φάντα εταιρεία, σίγουρα έχει παραπάνω διαθέσιμου πόρου. Mm -hmm. Έχει ένα κεφάλαιο, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεσαίο, μπορεί να είναι μεγάλο, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει χρειαστεί να χαλάσει ενέργεια και πόρου από την εταιρεία σου ώστε να το αποκτήσει. Δεν χρειάζεται να κάνει ένα προϊόν, δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά για τρίτου, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορεί καλύτερα να επικεντρωθεί στο πρόβλημα το οποίο θέλει να λύσει αυτή η εταιρεία. Άρα λοιπόν, σου βγάζει κάποια άγχη από τη μέση. Από την άλλη, όμω, σου βάζει κάποια άλλα άγχη που είναι ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία θα βγάζει ένα ικανοποιητικό κέρδο. Είναι μια εταιρεία η οποία θα πρέπει συνεχώ να μεγαλώνει και θα πρέπει να βγάλει ένα κέρδο το οποίο να είναι ικανοποιητικό όχι μόνο για σένα, αλλά και για το άτομο το οποίο αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό. Mm. Ε, μια πολύ γρήγορη διαφοροποίηση νομίζω αυτή θα ήταν. Εγώ δηλαδή εκεί θεωρώ ότι αρχίζει και γίνεται. Και μετά το πώ εξελίσσεται η εταιρεία σίγουρα μπορούμε να πούμε και άλλα. Αλλά στο, στο βασικό κομμάτι mm. εσύ τι θα προσθέτε, το, το τι θέλει να κάνει με αυτή την εταιρεία. Το θεωρώ ότι είναι το πιο καθοριστικό από όλα. Για παράδειγμα, Θέλεις να πουλήσει την εταιρεία Θέλεις να μπει στο χρηματιστήριο. Θέλει να τρέξει την εταιρεία. Mm -hmm. Αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ καθοριστικό. Δηλαδή, αν θέλει να πουλήσει την εταιρεία, απλά σήκω 20 λεφτά. Τόσο απλά. Εντάξει, μπορεί να την πουλήσει και. Αν ο σκοπό σου είναι να πουλήσει την εταιρεία. Δηλαδή, λες, θέλω να κάνω μια εταιρεία να την πουλήσω. Γιατί δηλαδή, θέλω να φτάσω την εταιρεία σε ένα μέγεθο και μετά να την κληροδοτήσω κάπου αλλού και να τσεπώσω τα χρήματα. Τότε, μάλλον το καλύτερο είναι να σηκώσει λεφτά. Mm -hmm. γιατί, θα σε... γιατί να σηκώσει λεφτά, Γιατί θα σε βοηθήσει. Να φτάσει σε αυτό το κεφάλαιο, οι γνωριμίε, όλο αυτό ο κύκλο που θα σου. οι πόρτε που θα σου άνοιξουν σε αυτό. Ακριβώς. Θα σου δώσουν τη δυνατότητα να μεγαλώνει πολύ πιο γρήγορα η εταιρεία. Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να πει ότι. Μεγαλώνει. Μιλάμε okay να... μιλάμε, Όταν λέμε μεγαλώνει, γιατί το μεγαλώνει μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Σωστά. Μεγαλώνει σε αναγνωρισιμότητα, αν το εκτελέσει σωστά, δηλαδή χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για αυτό το οποίο λέμε marketing και πιθανό να μεγαλώνει και σε προσωπικό. Αλλά και το... σε χρήση, θα έλεγα γενικότερα. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα τζίρο, αλλά είναι και το ότι μπορεί να δώσει δωρεάν το προϊόν σου σε παραπάνω κόσμο okay. να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, μπορεί να. Ναι, το, το βάζω στο marketing cost αυτό okay. μέσα. Ε... Ε, αλλά ναι. ναι. Αποκτά όμω μεγαλύτερη χρήση. Ναι. Ε, ε, ναι, okay. Αυτό οπότε θεωρώ ότι είναι. Θεωρώ ότι είναι καθοριστικό το τι θέλει να κάνεις με αυτή την εταιρεία. Για το. Ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική. Σίγουρα και στο, στο κομμάτι αυτό... βάζοντας στο κεφάλι στη διαδικασία... κάποιο εξωτερικό επενδυτή... ο οποίος πρέπει να πάρει... κάποιο πολλαπλάσιο της αξίας... Της οποίας, στην οποία μόνο βρισκόταν η εταιρεία... όταν επένδυσε. Ε, γιατί το χρειάζεται αυτό... όταν είσαι ένα venture capital firm... δηλαδή μια εταιρεία η οποία... Ε, κάνει επενδύσεις ψηλού ρίσκου. Σε αυτή την περίπτωση... Πρέπει να επενδύσει σε 10, 50, 100 εταιρείε ανάλογα με το ποια είναι η στρατηγική σου ακριβώ. Κάποιε από αυτέ γνωρίζει ότι δεν θα καταφέρουν να, να επιβιώσουν από αυτό. Αλλά κάποιε άλλε πρέπει να σου βγάλουν τα χρήματα, ώστε να βγάλει τα σπασμένα για τι άλλε και να βάλουν και το κέρδο για σένα και για του επενδυτέ που υπάρχουν στο, στο fund αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν το κάνει αυτό, αναγκαστικά αποσκοπεί εταιρείε οι οποίε θέλουν να μεγαλώσουν πολύ γρήγορα και να μπορέσουν να πάρουν πολύ μεγάλη αξία, ξέρω εγώ, σε 5 με 10 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μια εταιρεία η οποία. Θα βγάζει ένα πολύ καλό κέρδο σε πέντε χρόνια, αλλά θα πρέπει να είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια αξία που μπορεί να πουληθεί, να συγχωνευτεί, να μπει στο χρηματιστήριο. Πρέπει να υπάρξει κάποιο ε, γεγονό ρευστοποίηση, mm -hmm. ώστε μετά να μπορέσουν να πάρουν πίσω τα χρήματα τα οποία είχαν πάει και είχαν ε, ε, αυγατήσει, να το πούμε έτσι, μέσα στην εταιρεία αυτή. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, όταν ο επενδυτή είναι πολλοί επενδυτέ, οι, οι οποίοι βάζουν χρήματα σε μια εταιρεία η οποία βάζει χρήματα κάπου αλλού που δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον να τρέξει αυτή την εταιρεία, αλλά ο μόνο σκοπό τη είναι να μπορέσει να πάρει πίσω την αξία, να την επανεπενδύσει ή να την κάνει τίποτα άλλο θέλει, θα πρέπει να μπορέσει και να υπάρχει στόχο να υπάρχουν γεγονότα στο μέλλον τη εταιρεία τα οποία θα μπορέσουν να βγάλουν μέρο και όλο το ρίσκο μέσα από εκεί. Θα μπορέσει να αυτό το πράγμα να γίνει μέσω ενό επόμενου επενδυτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορέσει να συνεχίσει το fundraising, δηλαδή την αναζήτηση κεφαλαίων, ώστε να φτάσει σε πιο μεγάλε αξίε. Ότι, α, όταν μου έβαλε ο Πάρης που ήταν ο πρώτος με επενδυτής χρήματα είχαμε μια ιδέα και είχαμε και ένα πρωτότυπο. Μετά από ένα χρόνο, ένα μισή, δύο, βρήκα τον Αντώνη ο οποίος ε, επενδύει πιο πολλά χρήματα από τον Πάρη και τώρα πλέον έχω και 10 πελάτε. Άρα λοιπόν ο Αντώνης από εκεί πέρα που ο Πάρης και επενδύει σε μια αξία εταιρεία 10 ο Αντώνης μπορεί να επενδύσει μια εταιρεία 50. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πέρα ο Πάρης μπορεί να έχει ένα γεγονός που να πάρει κάποια λεφτά πίσω ναι. και να κάνει αυτό. Αν λοιπόν εσύ δεν θέλεις να συνεχίσεις το fundraising δεν θέλει να πουλήσει την εταιρεία, δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Μάλλον το, το VC money, δηλαδή το να πάρει χρήματα από ένα τέτοιο οργανισμό, μπορεί να μην είναι μια καλή ιδέα. Ναι. Ε, όχι γιατί είναι κακό, αλλά γιατί αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο περιμένει αυτό ο οργανισμό να βγάλει χρήματα. Άρα λοιπόν, αν σε ένα σκοπό σου είναι να κάνει μια εταιρεία που κάνει ξέρω εγώ, μερικά εκατομμύρια το χρόνο και σου μένουν μερικέ εκατοντάδε ευρώ στην τσέπη και όλοι είναι χαρούμενοι, μάλλον Μάλλον δεν θα είναι ένα χαρούμενο επενδυτή αυτό που θα το κάνει, παρότι μια, αυτή η εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί πάρα πολύ επιτυχημένη από πολλέ σκοπιέ. Από την άλλη, μια εταιρεία η οποία μπορεί να βγάζει χρήματα, αλλά η οποία θα πουληθεί ναι. σε ένα πάρα πολύ καλό πολλαπλάσιο τη αξία στην οποία επενδύθηκε, παρότι δεν έχει, μπορεί να μην έχει καν τζίρο, όχι να, να βγάζει κέρδη, μπορεί αυτό να είναι πολύ πιο προσφυλέ σαν εγχείρημα για ένα τέτοιο οργανισμό να επενδύσει. Mm -hmm. Νομίζω Πήρα λίγο φόρα. Ε. Όχι, κάνει πάρα πολύ καλά εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξή. Καταρχά. εγώ θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου θέλω να ξέρω ποιο είναι το πρίσμα από το οποίο μιλάω, για μένα είναι εμ, bootstrap δηλαδή mm -hmm. τρεις στην τρία αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω, αυτό είναι αυτό το οποίο κάνω με τη Logic και το προσωπικά μιλώντα για μένα το χαίρομαι πάρα πολύ δηλαδή δύο πράγματα είναι που σκέφτομαι, πώ πως θα μεγαλώσουμε αυτή την εταιρεία να την κάνουμε ακόμη πιο γαμάτη και πώ υποφέρει με τον τρόπο που τραβά το παγούρι κάθε φορά μπροστά από το μικρόφωνο για να μην το χτυπήσει <laughs> σε όλο τι το να επεισόδιο. Α το δω μπροστά, φίλε. Μην τέτοιο, δεν υπάρχει λόγο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό <laughs> να κάνει. Για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι εδώ αυτό είναι ο χώρο για το, <laughs> για <τον> παγούρι μου. <laughs> Αυτέ ήταν οι δύο, οι δύο μου έννοιε αυτή τη στιγμή. <laughs> ναι, δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ mm -hmm. η συζήτηση που είχαμε, που είχαμε πριν ενώ πηγαίναμε να πάρουμε τον καφέ. Τι rate δίνουμε, δηλαδή πόσο χρεώνουμε τη δουλειά μα. Αν θα την αυξήσουμε, Πώ θα την αυξήσουμε, πώ δικαιολογείται η τιμή, Όλο αυτό εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm -hmm. Δηλαδή, κάθε φορά που κλείνουμε έναν πελάτη, έχω πολύ ντόπα. Δηλαδή, αλήθεια, σου λέω: περνά πάρα πολύ ωραία. Είτε αυτό ο πελάτη είναι μια μικρή συνδρομή που έρχεται στο βόλτι, είτε αυτό ο πελάτη είναι, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχουμε μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Αυτό εμένα το έχω συνειδητοποιήσει μου δίνει ντόπα εκείνη τη στιγμή. full. Και Υτάξει, θυμάμαι... Το, το, αυτό μπορεί να σου δίνει την τόπα και σε μια φάντη, δε Θυμάμαι, ναι, αλλά αυτό είναι αυτό στο οποίο θέλω να γίνουμε καλύτεροι. Mm -hmm. Θυμάμαι την τόπα όταν σηκώσαμε τα λεφτά. στη Σόρσλερ. Δεν ήταν ίδια. Ναι, οκ. Okay. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το χάρηκα. Ήταν μια μέρα πριν φύγω για διακοπές. Δεν θα το ξεχάσω. Τι θυμάμαι την τόπα. Αντίστοιχα, η ντόπα που πήρα όταν ήρθε το πρώτο 8 δόλαρο στο Σόρσλερ. Πω πω. Ιδες, δηλαδή μιλάμε 200.000 ευρώ και 8 δολάρια. Αυτά τα 8 δολάρια είναι νομίζω το πιο χαρούμενο notification που έχει ναι, έρθει ποτέ δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή αυτό το από που εκείνη τη στιγμή παίρνει τη χαρά έχει να λέει πολλά για το μάλλον, για το ποια είναι η εταιρεία που θέλεις να, να τρέξεις. Εδώ θα... Θα δολμήσω. Να. να, διαφωνήσω γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο κάθε αυτό το δύο που, που, περιγράφεις. Με ποια έννοια. Ότι μια προϊοντική εταιρεία ναι. μπορεί να είναι μια bootstrap εταιρεία. Ναι. Και επίση μια προϊοντική εταιρεία μπορεί να είναι και μια ναι. funded εταιρεία. Άρα λοιπόν δεν θα συνέκρινα τα 200.000 με τα 8 δολάρια αλλά θα συνέκρινα τα 200 χιλιάρικα με το να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χρήματα στην τράπεζα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Κάθετα είναι. Ναι. Κάθετα είναι. Εγώ συγκρίνω τα συναισθήματα ποιο είναι αυτό. Ναι, 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 οκ. Okay. Δηλαδή δεν γίνεται, Ενώ... και... δεν γίνεται και τα δύο να σου κάνουν το ίδιο κλικ. Ναι ρε παιδί μου, απλά η, η μία συνδρομή των 8 δολαρίων μπορούσε να ήρθε μάλλον από μια φάντιδε... Funded... Τότε ήταν bootstrap βέβαια, αλλά από μια φάντιδε τετέρια. Ενώ... Δεν... δεν έχει να λέει. Είναι... Σου... Όταν είδες... Έχεις δει να μπαίνει στο λογαριασμό σου 8 δολάρια με έναν τρόπο και 200.000 ευρώ με έναν άλλο τρόπο. Ναι, προτιμώ άπειρε φορές να μου δίνει κάποιο χρήματα γιατί πιστεύει ότι αυτό που του δίνω σαν υπηρεσία, αυτό λέει, σαν προϊόν έχει αξία. Okay. Κάθετα, κάθετα είναι. Αλλά είναι συναισθηματικό είναι το ότι σε ένα σαν Αντώνι. Προφανώ και είναι κάθετα. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ένδειξη ίσως το τι είναι αυτό στο οποίο θε να επενδύσει το χρόνο σου να το κάνει καλύτερο. Γιατί και τα δύο είναι αυτό που πε, είναι κάθετα. Ναι, μπορεί α... να είσαι καλό και στα δύο. Σωστά. Αλλά υπάρχουν μόνο 24 ώρε μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, ξέρει τι, εγώ μπορώ να είμαι το ίδιο καλό προγραμματιστής. Το, βασικά, μπορώ να είμαι καλό προγραμματιστής, μπορώ να είμαι καλό επιχειρηματίας, μπορώ να είμαι καλός κιθαρίστας, μπορεί να είμαι καλό ε, ε, οτιδήποτε ξέρω εγώ κάνω. Αλλά Αναγκαστικά κάπω πρέπει να κατανείμω το χρόνο μου και κάποια πράγματα μ' αρέσουν περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό είναι okay, το θέμα. Μαζί. Το έχω το πώ το, το λε. Απλά εγώ δεν ήθελα να φανεί ότι κάποιο ο οποίο φτιάχνει mm. ένα προϊόν για το οποίο όχι, πληρώνεται όχι, είναι διαφορετικό. Όχι. Άσχετο. Αλλά για παράδειγμα, το fundraising, το να σηκώνει χρήματα, δηλαδή να φέρνει επενδυτέ στην εταιρεία οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή και σου φέρνουν κεφάλαιο για να τρέξει την business, αυτό είναι από μόνο του μια δεξιότητα. Ναι, αυτό κα... δεν είναι... μου δίνει την ίδια τόπα, είναι λίγο. Ναι, είναι κάτι το οποίο. Ναι, είναι πολλοί άνθρωποι που όμω είναι χαρούμενοι με αυτό. Του αρέσει. Καλή αυτό, επίσης, εννοώ... και είναι αυτό πο... επίση. Και, είναι... πολύ καλή να φέρουν χρήματα. Ε, είναι πολλοί που λένε ότι ξέρει τι, σε αυτέ τι εταιρείε ο CEO είναι αυτό ο οποίο φέρνει τα χρήματα, ο COO είναι αυτό ο οποίο το εκτελεί. Mm -hmm. Και είναι μερικοί που τα, τα... ξεχωρίζουν αυτά κιόλα. Ναι, όχι. Το, πιάνω το πώ το, ναι. ε, το περιγράφει τώρα. Είναι... Και... Δηλαδή δεν το λέω αρνητικά. Εμένα δεν μου... Mm. δεν μου ταιριάζει. Εμένα η, ο μόνος μου προβληματισμός με τις εταιρείες που λειτουργούν με χρηματοδοτήσει είναι το αυτό πότε μπορεί να γίνει μοχλός για να γίνει αθέμητος ο ανταγωνισμος mm -hmm. το οποίο το έχουμε δει αυτό να γίνεται και το οποίο δεν μου αρέσει και όχι απλά δεν μου αρέσει θεωρώ ότι είναι κρίμα και σπαταλά τα χρήματά σου άμα τα χρησιμοποιείς για να ρίξεις τον, αντα, τον ανταγωνισμό σου με αθέμητο τρόπο και μετά να δημιουργήσει μονοπωλιακέ καταστάσει και οι πελάτε να μην μπορούν να φύγουν. Για μένα δεν αξίζει τον κόπο. Καλά, υπάρχουν και εταιρείε οι οποίε έχουν σηκώσει χρήματα μόνο και μόνο για να πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, μην πα πολύ μακριά. What? Έχει ακούσει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, okay. Ε, ε, για όλα υπάρχουν. Ε, ε, εγώ θα πήγαινα λίγο ανάποδα και θα. Γιατί μάλλον και οι δύο είμαστε λίγο προσκύμενοι στο, στο bootstrap. Εγώ το είπα, εκεί είμαι. Και, εγώ εκεί είμαι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι. Ε, ε, δεν θα ήθελα να, να μπω, να, τουλάχιστον όχι άμεσα στη θέση ξανά που ήμασταν με το Σόρσλερ. Όχι ότι ήταν καταστροφικά τα πράγματα, μην το Όλες. θέσω πούμε, σε κάτι τέτοιο, αλλά ήταν κάτι το οποίο... Κάτι που μπορεί να ήταν αρκετά καλό για μένα, μπορεί να μην ήταν αρκετά καλό για την εταιρεία. Ναι. Γιατί, γιατί, μπορεί η στόχη μα να ήταν λίγο διαφορετική. Ναι. Μπορεί για την εταιρεία ήταν καλύτερο να έχουμε 100.000 δωρεάν πελάτε. Ναι. Ενώ για μένα ήταν πιο χρήσιμο να έχουμε 10.000 πληρωτού. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι είναι αρκετά διαφορετικό νομίζω το ένα με το άλλο. Ε, αυτό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πού μπορεί να σε βοηθήσει και γιατί κάποιο να, να πάει να κάνει μια εταιρεία χρησιμοποιώντα εξωτερικά κεφάλαια. Εκεί πέρα νομίζω ότι είναι παρεξηγημένο κάποιε φορέ ότι α, τα παίρνουν τα λεφτά μόνο για marketing, ή μόνο για έτσι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλέ φορέ που δεν μπορεί μια. Ιδέα, ένα προϊόν, ένα κάτι να δουλέψει εύκολα αν δεν υπάρχει στο εξωτερικό κεφάλαιο. Με ποια είναι, επειδή έχει hardware ή επειδή έχει... είναι δύσκολο να μπει σε μια αγορά. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να το εξερευνήσουμε τώρα στην κουβέντα, αλλά μερικέ ιδέε που θα έλεγα εγώ είναι για παράδειγμα υπάρχουν προϊόντα τα οποία δουλεύουν αναγκαστικά σε μεγάλα νούμερα. Ένα Facebook. Δεν έχει, ναι, καμία... ναι, 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 σωστά. Δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη άμα αυτή η εταιρεία έχει 10.000 10 χρήστε. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την κλίμακα που το Facebook μετά μπορεί να πάει σε έναν διαφημιστή και να πει: Έλα εδώ, βάλε μου 100 ευρώ και βάλε μια διαφήμιση. Πρέπει να μπορέσει να, να, να ζήσει η εταιρεία μέχρι τότε. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο μοντέλο, που μια εταιρεία πρέπει να μεγαλώσει μέχρι ένα σημείο, γιατί από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει και βγάζει νόημα, πρέπει να υπάρξει κάπου μια αρχική επένδυση η οποία θα ζήσει την εταιρεία μέχρι τότε. Σωστά αυτή η αρχική επένδυση θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι ε, τα ίδια κεφάλαια. Έχω εγώ στην τράπεζα λεφτά, δεν έχω τι να τα κάνω και τα πάω σε μια εταιρεία και τη μεγαλώνω. Ε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, είμαι σαν τη logic όπου τι κάνει, παρέχει υπηρεσίε σε τρίτου, ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα προϊόντα τη. Mm -hmm. Μπορεί όμω και να μην θε να το κάνει αυτό, να μπορείς να το κάνει αυτό, δηλαδή να μην έχει τα χρήματα ή τη διάθεση ή οτιδήποτε άλλο, ή να θε να επικεντρωθεί απόλυτα σε αυτό. Άρα σε αυτή την περίπτωση, μάλλον μονόδρομο, θα έλεγε κανεί, είναι το να πα σε μια εξωτερική χρηματοδότηση. Ένα Facebook δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλου τρόπου, γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν πολλοί καλοί μηχανικοί, απόλυτα προσιλωμένοι σε ένα στόχο που λέγεται Πάω να κάνω μια πλατφόρμα κοινωνικοποίηση που μπορεί να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθο. Ναι. Και αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει βγάζοντα χρήματα στην πορεία. Κανεί δεν θα έλεγε Α δώσω τρία δολάρια για να μπορέσω να δώσω μαθητέ μου, α πούμε, στο, σε μια μπλε σελίδα. Ειδικά όταν ο αγωνισμό είναι το High 5 το MySpace και όλε οι άλλε πλατφόρμε που υπήρχαν wow, τότε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τότε το Facebook ήταν ένα τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρχαν πλατφόρμε οι οποίε είχαν χρήστε εκεί πέρα έξω. Ναι. Άρα λοιπόν, αν κάτι τέτοιο είναι αυτό που θε να κάνει, σίγουρα δεν γίνεται. Άλλη περίπτωση που μπορώ να σκεφτώ είναι, αν θέλει να κάνει κάτι το οποίο είναι εντάσσεω τεχνολογία. Έστω λοιπόν ότι θέλεις να, να κάνεις κάτι που έχει να κάνει με ηλισμικό Να κάνεις κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ έρευνα για να πώς, γίνει Πώς πώς ηλισμικό Είναι το hardware Ναι τέχνη. δεν είναι Πάμε ε, πιθανόν Πάντα μου άρεσε η λέξη Την έχω... έχεις ακούσει Την έχω χρησιμοποιήσει σίγουρα <laughs> Ωραία ε, Αλλά νομίζω ότι από εκεί πέρα έβγαινε πάντα η y Στο μυαλό μου Είναι από τα υπολογιστικά συστήματα Άρα μαλακείς λέω <laughs> Πάμε λοιπόν τώρα Η ε, <laughs> μισό λεπτό, είναι πολύ συντομία, είναι μία από τις ροέ που παίρνουμε στη σχολή μας. Ε, στους μηχανικού. μηχανικούς. Οπότε... Μου αρέσει ο Ενεστώτας. Ναι. Ε, είμαι ξεκάθαρο. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ε, άρα, όταν θες να κάνεις κάτι το οποίο έχει hardware, άρα λοιπόν πρέπει να αγοράσεις εκεί και για το πρωτότυπο, να κάνεις ανάπτυξη κλπ. Όταν πρέπει να κάνεις κάτι που έχει software, αλλά και πάλι αυτό το software δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρεις τα τεχνολογία και θα την. Ναι. Μπορεί να πρέπει να είναι εντάξει τεχνολογία σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με, ξέρω εγώ, με κλάδους όπω η ενέργεια, ξέρω εγώ, η άμυνα ή κάτι. Το οποίο δεν μπορεί εύκολα να κάνει στον ελεύθερο χρόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλει πρακτικά το ρίσκο από εσένα, γιατί μπορεί να πει εσύ ότι ξέρει τι, Έχω κάποια λεφτά στην άκρη πάω για τρει μήνε και όπου φάω και όπου βγάλει ρε παιδί μου. Αυτό, αυτό όμω δεν είναι πάντα εύκολο για όλου του ανθρώπου. Mm. Και μπορεί κάποιο να θέλει να πάρει το ρίσκο αυτό από σένα. Άρα λοιπόν έρχεται μια. Ένα άλλο οργανισμό και λέει: Θα πάρω εγώ αυτό το ρίσκο, θα σου δώσω εγώ τα χρήματα που χρειάζεται για να τρέξει για αυτό το χρονικό διάστημα, και άρα θα πα εκεί πέρα. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσει που μάλλον δεν μπορούν να γίνουν εύκολα χωρί εξωτερικά κεφάλαια. Το αν εσύ έχει αρκετά χρήματα για να τα κάνει να βάλει τα εξωτερικά κεφάλαια μόνο είναι μια άλλη Ξέρεις συζήτηση. Ξέρει τι είναι αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε εκεί. Για πε. Ότι. Είναι κάτι που πρώτη φορά το άκουσα όταν είχαμε πάει στο Σαν Φρανσίσκο. Και είναι okay. τα. Dumb money. Mm -hmm. Dump, χαζά. money. τα χαζά χρήματα. Τα οποία είναι απλά χρήματα. Ζωστά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν επιλέγει έναν επενδυτή στην εταιρεία σου να είναι αυτό το οποίο λέμε. Ακούγεται πολύ κρίντζο τέτοιο, αλλά είναι, πρέπει να είναι στρατηγικό. Δηλαδή, πρέπει Απόλυτα. για κάποιο λόγο να είναι αυτό ο επενδυτή στην εταιρεία που πλέον είναι συνέτερο. Ε, και τι είναι αυτό που ήθελα να πω. Το αν χρειάζεσαι ένα αρχικό κεφάλαιο είναι ένα πράγμα. Mm -hmm. okay. Το αν χρειάζεσαι ένα συνέτερο είναι ένα βήμα παρακάτω. Σωστά. Δηλαδή, σίγουρα χρειάζεσαι χρήματα, μάλλον, για να είσαι συνέτερο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Και τι είναι αυτό το οποίο θέλω να πω. Πιθανόν η καλύτερη επιλογή είναι να πάρει ένα δάνειο, αν μπορεί. Γιατί ναι, αλλά παίρνει χρήματα. Είναι πολύ πιο φθηνό να πάρει δάνειο από το να δώσει κομμάτι τη εταιρεία σε κάποιον τρίτο. Ακριβώ. Είναι πολύ πιο φθηνό. Είναι, ακούγεται περίεργο, αλλά, αλλά είναι λιγότερο δεσμευτικό. Mm -hmm. Γιατί? Γιατί, αν εσύ έχει τον τρόπο να το αποπληρώσει. Κανεί δεν σου πει πώ να είναι... το ναι. τρέξει την εταιρεία σου, ο... τι να κάνει, τίποτα. Τελείωσε. Είναι η δική σου. <coughs> Εταιρεία, και αυτό είναι κάτι που θέλω να πάμε μετά στο κομμάτι του Bootstrap. Αλλά εγώ θέλω να πω: συμφωνώ σε όλα αυτά τα οποία λε, θέλω να προσθέσω δύο ευκαιρίε, τι οποίε έχει όταν σηκώνει χρήματα. Mm -hmm. Η μία είναι το marketing που μπορεί να κάνει, δηλαδή το πόσο μπορούν να σε μάθουν, το πόσο μπορεί να επενδύσει σε αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσα πράγματα, αν αυτή τη στιγμή είχαμε 200.000 στο Sorsler μέσα, θα έκανα διαφορετικά γύρω από αυτό το πράγμα. Ε, και όταν λέω έκανα θα κάναμε ε, τα έχουμε συζητήσει 500.000 φορές δηλαδή 10 και 1 πράγματα ναι, ναι, που να ναι, κάνεις ναι. λάθος στην πρώτη εταιρεία θα κάνουμε 10 και 1 βιβλία με 10 και 1 πράγματα το καθένα λοιπόν αυτό είναι το ένα και το δεύτερο είναι το τι κόσμο μπορείς να φέρεις δηλαδή μπορείς να φέρεις ταλέντο στην εταιρεία το οποίο δεν θα μπορούσε διαφορετικά στο σημείο που είσαι. Σίγουρα. Και το θέλει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οκ. Okay. Ένα καλό προγραμματιστής, product manager, product designer, μπορεί να είναι και μαλάκα, δεν το συζητάμε, αλλά <laughs> αυτό ισχύει πάντα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι. Ε, θυμάμαι, ήμουνα κάποια στιγμή σε ένα φίλο μα στο Seattle, ο οποίο με φιλοξενούσε και λέει. το θυμάμαι, ξυπνάω μια μέρα, γιατί μου έστειλε να παίξει, ήταν στο Νεοπολιστή και λέει: Λοιπόν, είναι ένα εδώ, ξέρω εγώ, ο οποίο ε, συμμετέχει, ξέρω εγώ, στο GitHub στα issues και αυτό είναι core contributor, ξέρω στο Kubernetes. Να δούμε πώ θα προσλάβουμε. Όντω έχει τέτοιε δυνατότητε. Να θα πάρω κάποιον ο οποίο είναι core contributor στο Kubernetes, στο kernel, whatever. Και μπορεί να είναι σημαντικό. Δεν όλα τα πράγματα web έκανα μια φόρμα σε view και. Okay, είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι high tech. Πραγματικά. Ναι, πάει. Okay, σημαντικό. Αυτά όλα, κατά τη γνώμη μου, έχει σημασία να μπορούν να ενισχυθούν από τον επενδυτή που συμμετέχει στην εταιρεία. Δηλαδή, όταν έχει επενδυτή την Andreessen Horowitz, που ήταν ο πρώτο επενδυτή του, του GitHub και έχει επενδύσει, νομίζω, σε πάρα πολλέ από τι εταιρείε που ξέρουμε, θεωρείται γενικά top επενδυτέ η Andreessen Horowitz, ξέρει ότι σου ανοίγει μεγάλο κύκλο. Όταν μπαίνει στο Y Combinator, ξέρει ίσω όχι στον ίδιο βαθμό, γιατί ναι, με είναι πρεστιζάτο, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο pool. <Σ2> <ΣΛΟΟ> η Andreessen Horowitz είναι πιο είναι πιο λόμπι, <ΣΣΟ> ρε παιδί. <ΣΣ> <ΣΣ> πλέον το Wacom Nether έχει ξέρω, 200 τρει το χρόνο, πώ έχει. <ΣΣ> ναι, είναι πολύ ρε παιδί. <ΣΣ> δηλαδή, οκ, okay, καλό είναι μάλλον, σημασία έχει, αλλά καμία σχέση με το να έχει του Andreessen, να έχει την Sequoia, να έχει την Axel. Πού έχει επενδύσει όμω η Andreessen, OpenAI. Όχι, νομίζω. Στο WeWork και στον άλλο, Το τέτοιο που έκανε μετά την εταιρεία με τα. Coins και τα έχει, μπει WeWork. Λε να λέω μαλακίε. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι έχει βάλει και WeWork. Δεν το θυμάμαι. Και τη βάλανε και στο Flow Coin, πώ ναι. λέγεται αυτή δηλαδή μαλακία. Στην δεν τον θυμάμαι να μπαίνει WeWork. Θα το δω. Ναι. Θα, το, θα, το, δω και θα το επιβεβαιώσω. Ναι. Αλλά... Όπω ξέρει για παράδειγμα ότι αν μπει η Softbank στη, στην εταιρεία σου, μετά <laughs> είναι το, το να πουληθεί είναι θέμα χρόνου, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί έχει αποδείξει ότι παίρνει μαγαζιά, η, τα κάνει η, η, σο... 10. η Softbank κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Flipping. Εδώ έκανε flip την arm. Αλλά ακραίο να μπορέσει να κάνει flip την arm, έτσι. Ε, ε είναι τρο, Αυτό είναι τρομερό. Οπότε αυτό όμω θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξέρει που μπλέκει. Και να μπλέκει με τον επενδυτή που χρειάζεσαι. Μη, αλήθεια, μην μείνει τα λεφτά. Και μα το λέγανε στην Αμερική, το θυμάσαι. Εγώ και μα λέγανε, Καλά, εντάξει, τώρα, αν θέλετε μισό εκατομμύριο, πήγαινε friends and family. Είναι τα άλλα μεγέθη που λέγαμε. Και στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι μισό εκατομμύριο, μπορεί να είναι, ξέρω 20.000, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 50, δεν ξέρω. Αλλά όντω, ίσω αξίζει να πάω friends and family αυτό. Αν ναι. θες κάποιον να πλέον χρειάζεται έναν angel investor, κάποιον που θα σου βάλει ξέρω, 100 000, 200 χιλιάρικα και θα είναι λίγο πιο μπλεγμένο στην εταιρεία μέσα. Ναι, γιατί μετά θέλει να πάρει συνεργάτε πρακτικά σε αυτό το πράγμα. Ακριβώ όπω είπε, δηλαδή θέλει να σε βοηθήσουν στο hiring, θέλει να ανοίξουν 10 πόρτε. Θέλει να. Ό,τι και να κάνει, αυτέ οι εταιρείε αυτό που πουλάνε είναι δικτύωση. Ναι. Τα, 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 λεφτά θεωρώ ότι είναι απλά ένα, ένα side effect, θα έλεγα, του business αυτού. Ναι. Είναι, είναι μία. Αναγκαίο κακό, ναι, ναι, ένα. Ναι, είναι μία αναγκαιότητα. Δηλαδή, απλά, α, ξέρω εγώ, Ναι, δίνουμε και λεφτά. Άσχετο ναι. το τι διαφημίζω ο καθένα κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα, μία τέτοια εταιρεία θα έρθει και θα σου πει ότι, OK, έχουμε άλλε 10 εταιρείε που έχουμε επενδύσει. Από αυτέ τι 10 εταιρείε, οι δύο μπορεί να είναι ενδιαφέροντε περιπτώσει σαν πελάτε σου και με, τον, ξέρω, εγώ, με τη Μαρία και τον Κώστα. Αύριο θα είμαστε για ποτό, που είναι η CEO των εταιριών. Έλα και εσύ μαζί, για να τα βρούμε. Ναι. Αλλά για να σου δώσω αυτό, πρέπει να πάρει τα λεφτά μου και να μου δώσεις το δώσει κομμάτι τη εταιρεία Ναι. Το οποίο εντάξει, οκ. Okay. ο καθένα κάνει τη, τη συναλλαγή του εκεί πέρα και αποφασίζει αν τον βολεύει ή όχι. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι είναι κάτι κακό, αλλά πρέπει να ξέρει ότι μπαίνει με κάποιου όρου που εσύ πρέπει να πρέπει να, να μπαίνει στο χώρο χορέψει. Δηλαδή. Δεν μπορεί να πα και να πει ότι θα κάνω μια πολύ ωραία εταιρεία που θα βγάζει ένα καλό για μένα και για του μετόχου που είμαστε μέσα. Θα πρέπει mm. αυτή η εταιρεία να είναι τέτοιο. Η Logic, άμα. Εντάξει, δηλαδή, θέλει να μεγαλώσει λίγο ακόμα, αλλά να μεγαλώσει, ξέρω εγώ, επί δύο, επί τρία από αυτό που είναι τώρα. Μπορεί να μην εκεί πέρα. Δεν μπορεί και... να πάει επί τρία. Με πέθανε τώρα. Έχουμε βάλει ένα κάπ στα άτομα που μπορούμε να είμαστε αυτή την εταιρεία. Όχι, όχι σε άτομα, σε τζίρο, λέω. Α, ναι, καλά, αυτό είναι βέβαια. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό τζίρο και να πει ότι okay, εγώ είμαι OK σε αυτό. Δεν σου λέω ότι θα σταματήσουμε εκεί, αν φτάσουμε, mm. αλλά μπορεί για μα να είναι OK. Αν είμαστε μια εταιρεία που έχει μπει ένα επενδυτή μέσα και περίμενε να πάει και να κάνει ένα, ένα multiple σε αυτό, δηλαδή να πάρει ένα πολλαπλάσιο, δεν μπορεί να βάλει άλλο 200 χιλιάρικα να μπει σαν συν δηλαδή σαν αρχικό επενδυτή και να, να βγάλει τρει φορέ τα λεφτά του. Α ναι. πάει καλύτερα να κάνει, δεν ξέρω. Ναι, κάτι σε μια άλλη. συμβουλευτική, <χει> κάτι άλλο. <να> <χει> κάτι το οποίο να είναι ρε, παιδί μου. Εφάμουλα, μίζερο. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν είναι, δεν είσαι, δεν είναι ότι είσαι κακιά εταιρεία. Μπορεί να είσαι γαμμό τη Μπορεί ο καθένα να θέλει να έχει μια τέτοια εταιρεία, αλλά δεν είσαι εταιρεία η οποία θα πάει και θα κάνει αυτό. Για μένα, το φοβερό που έχουν οι bootstrapped εταιρείε και το οποίο για μένα είναι η επιλογή μου, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ξεκάθαρο στόχο. Έχουμε ένα στόχο να βγάζουμε λεφτά. Over. Mm -hmm. Και μ' αρέσει πάρα Όχι, δεν μ' αρέσει μόνο που είναι ξεκάθαρο, γιατί και άλλα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο. Mm -hmm. Μ' αρέσει. Mm -hmm. δηλαδή, το βλέπω. Ό,τι το κάνουμε, αυτό το οποίο λέω. Χαίρομαι, φίλε. Να. Όχι, είναι. Λοιπόν, ένα. Δύο. Είναι ο βαθμό ελευθερία που έχει. Σίγουρα. Δηλαδή είναι. είναι paralleled το ότι εμεί πηγαίνουμε κάμπινγκ μια φορά το χρόνο. Καλά. Και, και σε φάντε πηγαίνουν κάμπινγκ και, και κάνουν κάμπινγκ στο Burning Man, α πούμε. Ναι, αλλά πρόσεξε, εκεί αποφασίζουμε. Και αποφασίζουμε. Συζητάμε. Πώ θέλουμε να το πάμε. Και αυτό από την επόμενη Δευτέρα είναι fact. Έχει πλάκα το. Το ότι αυτό που πηγαίνουμε το λέμε κάμπινγκ. Γενικά με κοροϊδεύουν αυτοί που πάνε κάμπινγκ. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι μια μέρα στην παραλία. Θυμόμαστε <laughs> <Στην, laughs> <στήνουμε> σκηνή. Στην Στείνουμε σκηνή. Τα specs είναι εκεί. Τα specs είναι εκεί. Στείνουμε σκηνή. Ε, στην παραλία είμαστε. Καρέκλε υπάρχουν. Μπύρε υπάρχουν. Εντάξει, όντω. Άρα λοιπόν έχουμε νομίζω. Δεν θα το για το κάμπινγκ. Απλά είναι μια μέρα κάμπινγκ. Εντάξει, είναι κάμπινγκ όμω. Σωστά. Ναι. Συγγνώμη, Συνέχισε. Αυτό. Το ότι μπορούμε να πούμε. Πηγαίνουμε μια μέρα συζητάμε. Και δεν τελειώνει εκεί όμω. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Α, να το περάσουμε από το διοικητικό συμβούλιο, να το στείλουμε. Και... Τελείωσε. Α, αυτό είναι το ότι έχει μια πολύ μικρή επιφάνεια. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένα άτομα τα οποία λαμβάνουν τι αποφάσει, έχει συγκεκριμένα. Δηλαδή, είναι, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαφήμιση ή δεν μπορούμε να προσλάβουμε ενδεχομένω τα άτομα τα οποία θα μπορούσαμε σε μια άλλη περίπτωση. Ισχύει, αλλά μπορεί και να, ξε... να μην πειράζει. έχω συνειδητοποιήσει. Πώ μα έχει να κάνει και κάτι πέντε χρόνια νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι άμα σε ενδιαφέρει να κάνει. Πώ μα έχει. Ωραία, εγώ άμα σε ρωτήσω τώρα. Οτιδήποτε. Πότε έγινε κάσουλο positive το Facebook, πότε είναι unicorn, πότε έγινε 100 εκατομμύρια. Άμα 100 εκατομμύρια ξέρω ο άμα σε ρωτήσω όλα αυτά τα milestones, δεν ξέρω καν μπορεί να προσεγγίσει με πενταετή ακρίβεια. Καλά, με πενταετή δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το, το 4 ξεκίνησε. Λογικά, Castle Pose δεν βγαίνει γύρω στο 15, θα πω. Οπότε okay. ο, θα σου πω 17, ώστε να πιάσω 12 με 22. Okay. Γιατί yeah, δεν ξέρω, είναι κάτι. Κάνει 10 χρόνια. Α, πενταετία, όχι σήμερα. Ναι, τι τι σημαίνει Άρα πέτε. το, το 15 θα σου πω, ρε παιδί μου. Okay. Να, το βάλουμε έτσι σύμπλην 2,5. Ναι. Αλλά. Συλλογιστικά. Ναι, α, Αυτό ακριβώ προσπαθώ να πω ότι θεωρώ ότι δεν έχει και τόσο σημασία. Ούτε είδα πολλά πράγματα να πέτυχαν επειδή βγήκαν πρώτα. Ναι, ισχύει. ακόμα και το GitHub δεν, δεν είναι το πρώτο. Πριν το GitHub υπήρχε το SourceForge. Που... Επικό. Επικό. Το οποίο ξέρεις, τώρα μπορεί να το ακούνε κάποιοι να είναι το SourceForge, αλλά ήταν πολύ γνωστό. Ήταν το μέρο που πήγαινε και κατέβαζε software. Ήταν για free freeware, νομίζω. Κατά βάση είναι freeware, e, trialware, πώ θα λέγανε. Τέλο πάντων, shareware είχε πάρα shareware, πολλά. Shareware, μπράβο. Δεν τι κατά ήταν όλα αυτά, αλλά έχει πολλά. Αλλά ναι, το, το SourceForge έπαιζε. Ναι, ναι, όχι. Εγώ θυμάμαι να κατεβάζουμε ναι. και κώδικα και. MySpace. Yeah, MySpace τελέσμα. πολλά. Ναι, δηλαδή το, το, το MySpace το λέμε την ένα του Facebook τώρα. Απλά από την πρέπει... άλλη δεν θα μπορούσε ενδεχομένω μία μη χρηματοδοτούμενη εταιρεία να πάει να ενταθεί σε αυτέ. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο σημασία έχει τελικά άμα ο πρώτο που το κάνει, αν το κάνει γρήγορα, γιατί έτσι κι αλλιώ. Όπω και τα πάντα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έτσι και οι εταιρείε χρειάζεται να προσαρμόζονται σε εποχέ. Η Αδελάσσα δηλαδή, για παράδειγμα νομίζω δεν είναι, δεν είναι funded. Αισθάνομαι. Όχι, ναι, μπήκε όμω χρηματιστήριο, οπότε πλέον είναι σε ένα άλλο καθεστώ. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν επειδή έφτασε ένα μέγεθο το οποίο, στο οποίο σου λέει πλέον πάμε κι εμεί να βγάλουμε μερικά χρήματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Και... που δεν έχω στε... καταλάβει από αυτέ πώ υπάρχει είναι το GitLab. Δεν, δεν, μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα ξεκάθαρο rip-off του GitHub. Ξεκάθαρο, ναι. Μα ναι. Ρεσί χρησιμοποιούσαν και τι ίδιε βιβλιοθήκε στον κωδικά του. Είναι Ruby Rails. Είναι, είναι rip off του GitHub. Μα ξεκίνησε σαν ένα open source alternative στο GitHub. Α, Και... αυτό, Είσαι αυτό είναι... σίγουρο ότι δεν ήταν πριν το GitHub, ποτέ. Ε, ε, δε, δεν είμαι σίγουρο. Απλά νομίζω ότι το έχω ακούσει συζήτηση, αλλά δεν είμαι σίγουρο για την. Δεν δε θα βάζα τα λεφτά μου, ρε, παιδί μου ότι είναι. Όχι, okay. πληροφορία. Δε, δε μπορώ να δεν έχει νόημα να πιάσω το κινητό μου τώρα. Ναι. Ναι. Δεν διακόπτουμε τη μικρή κουβέντα. Ποτέ. Δεν το έχουμε πει αυτό. Έχω την εντύπωση όμω ότι είναι rip off του GitHub. Okay. Σε μεγάλο βαθμό. Και δεν, μπορώ να, δεν, δεν έχω καταλάβει πώ στάθηκε εν τέλει σαν εταιρεία. Εντάξει, απλά έχει ένα λίγο διαφορετικό το μοντέλο. Το οποίο, το οποίο, αυτό είναι και το όλο νόημα αυτού του οποίου ξεκίνησα να λέω. Ότι εγώ, για παράδειγμα, αν έφτιαχνα το GitLab σαν ένα open source alternative, θα έλεγα, σαν ένα δηλαδή, σαν μια εναλλακτική ανοιχτού κώδικα, θα έλεγα, ε, τι νόημα έχει να βάλει να, το, να βάλει έναν επιπληρωμή, αφού όποιο θέλει να πληρώσει έχει τον και Ορίστε, και τον GitLab αυτή τη στιγμή είναι στο χρηματιστήριο και πηγαίνει τάπα. Ναι. Yeah. Κοιτάξτε, νομίζω η βασική διαφορά στην αρχή τουλάχιστον του GitLab ήταν ότι ε, πρακτικά σου έδινε τη δυνατότητα να στήσει αυτό το πράγμα σε δικού υπολογι... σου servers. Είναι ανοιχτού κώδικα, γιατί και το GitHub στην έδινε αυτή τη δυνατότητα με το GitHub Enterprise. Ήταν πολύ ακριβό. Ενώ, ρε, παιδί μου, σε... Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι ανοιχτού κώδικα. Σε παρόμοια τιμή σχετικά με το GitHub Teams, α πούμε. Α, ah, οκ, okay, αλλά ήταν on-premise. Αλλά ήταν on-premise on και ναι. σου έδινε μετά υποστήριξη γι' αυτό. Οπότε υπάρχει χώρο για όλου. Και υπάρχει ναι. χώρο και για funded και για bootstrapped. Θεωρώ πίσω στις funded εταιρείε. Η αλήθεια είναι θέλω να μιλάω λίγο παραπάνω γι' αυτό, γιατί είναι αυτό το οποίο είναι λίγο πιο μακριά από τη δική μου λογική. Για μένα μεγάλη ευκαιρία mm -hmm. είναι αυτό το οποίο είπες, τα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις αλλιώ. Ναι. Μα, υπάρχουν. Άμα χρειάζεται να κάνεις μια ανάπτυξη προϊόντας που θέλει, ξέρω εγώ, μισό εκατομμύριο για να γίνει. Θέλεις να πάρεις μηχανικούς και να δουλεύουν εκεί πέρα για τρία χρόνια. Για ένα χρόνο. Δεν έχει σημασία. Τι μπορεί να το κάνει άλλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ή θα βρει χρηματοδότηση για να το κάνει αυτό. Καμία τράπεζα δεν θα σου δώσει χρήματα χωρί προσωπικέ εγγυήσει για αυτά τα λεφτά. Friends and family, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρει αυτό το ποσό. Άμα τα έχει στην, πλα... στη... στην, πάντα, οκ. Okay. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να πα. Τότε είναι και έχει νόημα να να σηκώσει χρήματα για να μπορεί να προσλάβει προσωπικό και ταλέντο το οποίο θα ήταν δύσκολο να φτάσει αλλιώ. Συνειγνωριμίε και όλα αυτά. Υπά, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Επίση μπορεί να, να γουστάρει. Δηλαδή, α πούμε, όπω είπε ο Σκότ, εγώ λέει θέλω να παίρνω εταιρείε, να τι μεγαλώνω μέχρι ένα σημείο. Ναι. Την έκανε 100 επίση άτομα, δεν την έκανε επί 2 επί 3. Ναι. Από τα 4... τέσσερα άτομα πήγαν 450. Δεν το θεωρεί στατιστικό αυτό. Από το 4-400. <ετέρων> είναι, βέβαια, μου λίγο γαστίδερο στατιστικό, αλλά δεν πάβει να λέει ότι μια Έχει εταιρεία 10 ατόμων είναι πολύ διαφορετική από μια εταιρεία 5 ατόμων. Μια εταιρεία 50 ατόμων είναι πολύ διαφορετική. Μια εταιρεία 200 ατόμων είναι διαφορετική. Και μετά μια εταιρεία 500 ατόμων είναι διαφορετική. Άρα λοιπόν. Κοίτα, <συσίλια> θε, θεωρώ ότι είναι ένα. ένα επόμενο βήμα. Θεωρώ ότι όταν πα αυτό το σημείο που σε μια εταιρεία 400 ατόμων. πλέον οι δυναμικέ είναι Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να τρέχω μια τέτοια εταιρεία. <συσίλια> ναι, 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 όχι, δεν. Από άποψη προσωπικού, από άποψη χρημάτων, μακάρι. Εννοείται. Δεν είναι. είναι άλλο πράγμα. Και, και πάλι εκεί πέρα το GitHub τι έκανε, πήρε. Εντάξει, δεν είχε πάρει πάρα πολλού γύρου στο GitHub τότε μεταξύ. Το GitHub σήκωσε 100 εκατομμύρια από την Αντρίσεν. Όχι, κάτσε. Μιλάμε τώρα για το πρώτο. Το πρώτο funding ήταν 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια ήταν. Ναι, ναι, ήταν τρελό. Εκατο... Όχι, ρε. Ναι, ναι, 100 ναι, εκατο εκατομμύρια. Αποκλείεται. Το Google το Το οποίο μετά. ήταν ναι, όταν είχαμε πάει εμεί 2012, το πήγαμε σαν Φρανσίσκο. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ακραίο. Ναι. Τρελό. Και μετά είχε πάρει νομίζω κάτι τύπου. Ένα... Α, α, Πήρε α, κάποια άλλα. στιγμή 600 εκατομμύρια νομίζω. Μπράβο και μετά πουλήθηκε. Και μετά πουλήθηκε. Νομίζω είχε πάρει και έναν ενδιάμεσο κάποια στιγμή και μετά. που... που... Με πέθανε τώρα. Θα πάω να το ψάξω. Ναι. Ανυπομονώ αυτή τη στιγμή. Ρε ση, τι θα έπαιρνε τον Κίθι το 2012. Θα έπαιρνε 10 εκατομμύρια funding αφού ε, τα βγάζε. Ναι, δεν είχε πάρει τίποτα. Θα είχε πάρει κάτι πριν. Τίποτα. Μηδέν. Τώρα θα με τρελάνει. Bootstrap. Που... το 2012. Σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Άρα μπορεί να είναι μια μπούτστρα εταιρεία που να πάρει λεφτά πιο μετά. Ναι, βεβαίω. Δεν χρειάζεται να τα πάρει με το καλημέρα. Και νομίζω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, άμα ξέρει το γιατί θε να πάρει αυτά τα χρήματα. Ρεχάμα, το ξέρει τι δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε. Έχουμε και άλλα επεισόδια. Σε ζώνη ακόμα Θα φέρουμε, θα το συζητήσουμε με τον Μπάν αυτό. Τέλεια. Όταν έρθει η ώρα. Γιατί είναι ένα tweet που έκανε. οι δύο tweets τέλο πάντων, θυμάμαι. Που είναι το. Πλέον έχουμε και late seed investment. Ah, έχουμε ναι. pre-seed investment. Έχουμε. Bridge. Bridge. Ναι, late seed bridge. Ε... Ναι, να καρμαλακίε. Γενικά, εγώ προσωπικά, όταν βλέπω αυτά τα πράγματα στι εταιρείε τύπου. Ωραία, πήραμε... υπάρχουν όλα αυτά τα στάδια στι επενδύσει τα οποία. Ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω τι σκατά είναι. Okay. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι, seed, το... δεν ξέρω τι σημαίνει seed investment, τι σημαίνει prestate. Ναι. OK, φαντάζομαι series A, B, C, D, E, F, G, ξέρω και όλο το αλφάβητο. Φαντάζομαι είναι το ένα μετά το άλλο. Είναι απλά μετράμε ποιο γύρω επένδυση είναι. Φαντάζομαι το seed investment είναι με την αρχή τη εταιρεία. Ναι, είναι okay. ο πρώτο λοιπόν, επενδυτή. Ναι. Ωραία. Το pre-seed. Ο τι... πρώτο θεσμικό ναι, επενδυτή. Τι είναι το pre-seed, τι είναι το late seed. Τι είναι... Το bridge round φαντάζομαι είναι το μα τελειώσαν τα χρήματα. Το, το, το pre-seed θεωρώ ότι είναι, είμαστε ένα οργανισμό ο οποίο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτού που κάνουν seed funding. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε κάποιου οι οποίοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι για seed funding και του ναι. λέμε να σου πετάξουμε λεφτά μπάσκετ και ναι, να στον τοίχο. Θεωρείτε ο διαγωνισμό που κερδίσαμε με το Sourceler τη Εθνική Τράπεζα 30.000 είναι pre-seed investment. Όχι, αυτό είναι ένα διαγωνισμό. Είναι, είναι διαγωνισμό, ναι. ok. Αλλά το το, το pre-seed είναι άμα όταν εμεί σκεφτόμαστε να κάνουμε το shortlist. Εν τω μεταξύ δεν έχει νόημα γιατί για να έχει investment πρέπει να έχει εταιρεία. Άρα είναι seed. Εντάξει, θα, θα κάνει την εταιρεία σαν. Πώ θα σου δώσουν τα λεφτά. Το, το, το seed συνήθω πρέπει να έχει κάπω να ξέρει τι να κάνει. Άμα... Αυτό είναι το series A Όχι. Το, 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 το series A θεωρητικά είναι post-product market fit. Δηλαδή έχει με το seed investment. Έχεις Έχει εξερευνήσει τα νερά και έχει καταλάβει ότι μάλλον ο Πάρη είναι καλό πελάτη. Μην ανοίγει σενάρια τα οποία είναι ξεχωριστό επεισόδιο όπω είναι το Product Market Fit. Εντάξει. Συγγνώμη. Που είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Τέλεια. Και πολλοί επιχειρηματίε ε, λένε ότι έχουν Product Market Fit χωρί να μπορούν καν να σου πούνε τι είναι. Δημόσια. Και θα κάνει φίτο μου. Και θεωρούν, ότι... και θεωρούν είναι καλή ιδέα. <laughs> <laughs> ε, ωραία, product market fit, άλλο επεισόδιο. Δεν αναφέρω καν τι είναι, όποιο θέλει ε, Το πάμε σε άλλο επεισόδιο. Αλλά προσωπικά, ε, όταν βλέπω εταιρείε και απλά ανακοινώνουν γύρου, κάποιε φορέ με περίεργα ονόματα, καταλαβαίνω ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Είναι δηλαδή, μάλλον σαν αυτόν, θυμάσαι που έλεγε Βλέπω κύκλου. ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι <laughs> μπράβο, όταν βλέπω <laughs> πρώτο κύκλο. Δηλαδή, οκ. Okay. Το φοβερό με το GitHub με τι επενδύσει του και με, και με άλλε εταιρείε. Δηλαδή, νομίζω για. Έχουν εντύπωση και στην Ελλάδα, νομίζω ότι και η Transfix για ένα αντίστοιχο μοντέλο. Είναι ότι κάθε επένδυση δεν ήταν σίγουρα, σίγουρα. δεν είχε να κάνει με το να ζήσει mm -hmm. αλλά είχε κάποιο σκοπό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι είχε κάνει μια επένδυση το GitHub κάποια στιγμή και λέει ότι αυτά πάνε όλα στο GitHub Enterprise. Πάμε δηλαδή να στήσουμε. Ε, ένα, μια υποδομή γύρω από το πώς εξυπηρετούμε μεγάλους πελάτες Δηλαδή να επενδύσουμε σε on-premise installations, να επενδύσουμε σε cloud integrations, να, να το κάνουμε αυτό, ξέρεις, έτσι γρήγορα. Και, ok, I get Δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό αυτό και έχει νόημα. Τώρα τα βλέπεις εταιρείς και απλά σου λένε, α, πήραμε την επένδυση και... <συσχέ> 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 αυτό. Τώρα προσπαθώ να κρατήσω το ξύδι λίγο μέσα μου, αλλά δυσκολεύομαι. Έχουμε ακόμα πόση ώρα είπαμε. Κάνα 35 λεπτά ακόμα Για που μπορεί να, ε. να γράφει αυτό, αλλά... Νομίζω ότι το να νομίζει ότι είσαι σημαντικό επειδή είσαι 20 λεφτά. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο λάθο. Ναι. Ε, είναι λάθο. Δεν είσαι σημαντικό επειδή 20 λεφτά. Ε, κυριολεκτικά, όταν 20 λεπτά απλά έπεισε. Ε, νι... 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 οργανισμού, θα σου πω εγώ. Ναι. Να σε εμπιστευτούν με τα χρήματά του τα οποία, άμα δεν τα επενδύσουν αυτά τα χρήματα, μάλλον έχουν και ρήτρα να πληρώσουν σε αυτού που του τα έχουν δώσει. Αυτό. Εντάξει. Οκ. Okay μην το μειώσουμε και τόσο πολύ. Όχι, επενδύμα, μα είναι μια πραγματικότητα. Αλλά... Περίμενε. Είναι δεν μια... αποδεικνύει τίποτα. Ένα λεπτό. Αυτό το οποίο λέω είναι μια πραγματικότητα. Ισχύει. Ξέρουμε ότι πάνε άτομα με τα χρήματά του σε επενδυτικέ εταιρείε, οι οποίε έχουν μια δουλειά. Να επενδύσουν. να επενδύσουν. αυτά τα χρήματα. Είναι fact αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα επενδύσουν στον καθένα. Mm. Εντάξει. Αλλά η δουλειά του δεν είναι. Δεν κάνουν χάρη σε κάποιον να είναι, είναι όπω η ψήφο. Μπορεί να αναγκαστεί να τη δώσει στο λιγότερο χάλια. Ναι, όχι πραγματικά. Δηλαδή, στην ουσία, αν εφαρμόσει τον. Δεν ξέρω αν θέλετε εκλογικό νόμο, αλλά την νομοθεσία είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ψηφίζουμε. Αν τον 18. Είναι ακόμα, Ισχύει ακόμα αυτό. Είμαι 99% σίγουρο ότι στην Ελλάδα η ψήφο είναι υποχρεωτική. Είμαι σίγουρο ότι ήταν κάποτε και ότι κάπου συζητούσαμε με την είναι. μάνα μου και. Δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα διαβατήριο, μα δεν ψήφιζε. Εντάξει, παιδί δεν μου, δεν ισχύουν αυτά τώρα στην πράξη. Μάλλον δεν εφαρμόζεται. Αλλά αν εφαρμοζόταν, είναι υποχρεωτική η ψήφο. Okay. Άρα όντω πρέπει κάποιο να την δώσει. Και θα το πω διαφορετικά. Ακόμα, ναι, και έχει μια ρήτρα αν δηλαδή, δεν τα δώσει τα χρήματα γιατί κάποιο τα έδωσε για να μην τα φάει ο πληθωρισμό. Mm -hmm. να, ναι, ναι, okay. είναι θέμα. Λοιπόν, οπότε κάποιο θα διαλέξει την καλύτερη εταιρεία από το πουλ το οποίο έχει. Αν το πουλ είναι μικρό, μπορεί να διαλέξει και εσένα. <laughs> <laughs> γιατί εγώ τι φταίω. Ε... Λοιπόν, οπότε, δεν είσαι σημαντικό γι' αυτό. Μπράβο. Γαμάτο είναι, σίγουρα Μπράβο. είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Μπράβο. Αλλά ε... τα σημαντικά έρχονται από εδώ και πέρα. Και γενικά. τα μεγάλα, τα δύσκολα. Εγώ έχω να πω. Μην καβαλά το καλάμι. Δηλαδή, μάλλον γενικά δεν είσαι σημαντικό. Σηκώ, δεν σηκώ, λεφτά. Και όταν δεν είσαι σημαντικό, ενώ δεν είσαι πιο σημαντικό. Δεν είσαι κάποια άλλη κατηγορία που δεν ξέρω, δικαιούσε να προσπερνά σουρέ ε, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μα είμαι funded startup. Μα είμαι funded startup. Ναι, όχι. Μπράβο. Επένδυσε τα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μακάρι. Τα να... δύσκολα πάντω ξεκινάνε τότε. Ξεκινάει απλά εκείνη τη στιγμή μια κλεψίδρα ναι. η οποία τρέχει αντίστροφα. Ναι. Και μετά έρχεται μια κουράδα στη μούρη σου με το ναι. που σκάσει. Είσαι κλεψίδρα, τον Αλαντίν που είναι η Γιασμή μέσα στην κλεψίδρα. Μπράβο, ναι, αυτό είναι, αυτό. Είναι, αυτό. είναι πραγματικά αυτό έχει, έχει στρες, έχει άγχος, έχει πολλά πράγματα και έχει όμω και ευκαιρίες. Όλα πάνε ρε παιδί μου είναι... Βεβαίως. Για μένα το χειρότερο που έχει είναι ότι έχεις δύο στόχους. Να κάνεις μια εταιρεία να δουλέψει, να πάει μια εταιρεία σε μια κατεύθυνση και να φέρεις και άλλα λεφτά. Mm -hmm, Ναι. Εντάξει, μπορεί η εταιρεία να μην κατεύθυνση να μην να βγάλει χρήματα, το οποίο, οκ, okay, κατά τη γνώμη μου... Έχει ένα κομμάτι σφάλματο μέσα, γιατί οι εταιρείε εκ των πραγμάτων είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οκ. Okay. Δη... Μπορεί όμω να είναι κάτι τύπου Facebook, ότι εγώ άμα δεν έχω. Οκ, ναι, okay. μπορεί, όντω. Ένα δηλαδή... μέγεθο δεν έχει νόημα. Όντω. Ε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κοιτά πάντα στο κέρδο. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το πηγαίνει ενεργά, πρέπει κάπου να υπάρχει στον ορίζοντα το πώ βγάζει χρήματα αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δηλαδή, είναι πόνζι skin. Εντάξει, και η Google, α πούμε, όμω δεν είχε καμία ιδέα θα βάλει διαφημίσει εκεί πέρα. Ούτε αυτό ήταν ο σκοπό τη εταιρεία. Γιατί κάνει εταιρεία. Δεν, δε γίνεται. Πρέπει. Έτσι να πήγε καλά το δεκτορικό. Αν το σκεφτείτε. Αυτό έγινε τότε. Ωραία, δηλαδή... ναι. Απλά θεωρώ ότι οι εταιρείε που είναι τελείω random και που έτυχε να πάνε καλά είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ μικρό δείγμα εταιρεών οι οποίε θεωρούμε ότι είναι ο κανόνα. Εκεί πέρα γίνεται μεγάλο ναι, λάθος. Γιατί αυτά προβάλλονται. Γιατί αν εγώ πάω Α, okay. και πάρω τον καράζ μου και το κάνω εταιρεία, μάλλον θα κλείσει αυτή η εταιρεία όπως κλείσανε άλλες χιλιάδες εταιρείε και απλά έτυχε η Apple να μην κλείσει. Δεν ξέρω, εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, είναι πολύ καλό να υπάρχουν αυτά τα, τα ερεθίσματα ώστε να, να είναι πιο δεκτικός ο κόσμος και να θέλει να δοκιμάσει πράγματα, δεν πρέπει να είμαστε όλοι στο καβούκι μας. Αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι επειδή κάνω φαν την εταιρεία σε ένα ε, γκαράζ, θα πάει καλά. Και, και, γενικά δηλαδή, εγώ δεν θα πω κράτα χαμηλό προφίλ γιατί δεν ξέρω δεν το πιστεύω πολύ στο χαμηλό προφίλ. Αλλά έχει σημασία να είσαι προσγειωμένο. Δηλαδή να καταλαβαίνει ότι, OK, είναι μια δουλειά. Ε, ελπίζω να έχω μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο. Θα προσπαθήσω γι' αυτό. Mm -hmm. ε, θα μιλάω, θα επικοινωνώ αυτό. Αλλά δεν, είναι... δεν μπαίνει σε κάποια άλλη κατηγορία μετά. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό και δεν νομίζω ότι ο κόσμο το κάνει γενικά. Εντάξει, ο καθένα επιλέγει να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά έχω να πω ένα πράγμα. Έχει μια ιδέα. Go for λοιπόν, it. Βάλτε τα ρίσκα σου κάτω. Και αν αυτό το οποίο σε κολώνει δεν είναι το ότι ε, δεν έχω χρήματα να βάλω, δεν έχω χρόνο να βάλω, έχω οικογένεια, παιδιά, υποχρεώσει. Υπάρχει, okay. η ζωή υπάρχει, είναι εκεί. Αν δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για τη ζωή, κάτω. Ε, δηλαδή, έχει αυτό το. είναι ο Σια που λέει do it, do it που <laughs> αυτό το motivational video. No. Ε, αξίζει τον κόπο. Να προσπαθεί να το σκεφτεί παγκόσμια τι είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να λύσει, και α αποτύχει. Και αυτό ήταν που μου άρεσε εμένα στη σκέψη του Σκότ πηγαίνοντα πίσω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και πιστεύω ότι κι εγώ να μην το λύσω, it's OK. Ναι, όχι, ισχύει. Α αποτύχει, α σου πούνε. Δεν πειράζει, ναι, είναι. Μαθαίνει. Ο κόσμο εκείνη, ξέρει τι, αφού κλείσει η εταιρεία ή αφού δεν πάνε όλα τα πράγματα καλά, ξέρει τι εν τέλει, είναι μια από αυτέ τι μέρε που κοιμά και ξυπνά. Θυμάσαι που είχαμε κάτι events που λεγόντουσαν ε, fuck, fuck, up, fuck, fuck up Nights. Ναι, κάτι Fuck τέτοιο. Up Nights, κάτι τέτοιο. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να πας και εκεί πέρα, δηλαδή να... Εντάξει, Εντάξει φίλε, γιατί... δηλαδή, και αυτό κάποια στιγμή παραέγινε, δηλαδή α, α, αρχίσαμε και κάναμε celebrate την αποτυχία, δηλαδή οκ, okay, ξέρω ρε φίλε, μπράβο, το προσπάθησες, μια χαρά. Οκ, okay, δεν βγήκε, αυτό δεν μπορεί να το πεις ότι σε κάποια περίπτωση είναι θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί η διαδικασία να ήταν θετική. Ναι, όπως και... Θεωρώ για μας ήταν α... φανταστικά θερμικό αυτή ε, η δουλειά του Αλλά δεν μπορώ να σου πω ευτυχώ που απέτυχε. Ευτυχώ που απέτυχε πάρει. Ναι. Άμα δεν είχε αποτύχει. Τι. Δεν ξέρω. <laughs> ε, άμα... <laughs> άμα δεν είχε αποτύχει το Source, Λέει θα ήταν η εταιρεία που θέλαμε και θα τρέχαμε μια εταιρεία που θέλαμε. Θα ήταν μια εταιρεία από την οποία είχαμε φύγει και θα κάναμε μια εταιρεία όπω θέλουμε. Ναι. Ε, για ακρίβεια στο κοινό δείχνει ο Πάρης ένα μπάνερ της Logic πίσω μου. Ναι. Κάνω και το... Ναι, 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 ναι βεβαίως. Όχι, καταλαβαίνω πλήρω. Συμφωνώ πλήρω. Μακάρι να πετύχαινε και είτε να ήταν η εταιρεία που θέλουμε, είτε άμα δεν ήταν πάλι να κάναμε τη Logic. Ναι. Αυτό. Τι ωραία. Τελευταίο, αυτό το οποίο έχει η Logic φοβερό που δεν έχει Sorsler και είναι άσχετο με όλα αυτά είναι το όνομα. Πόσο εύκολο είναι. Παρά είναι εύκολο. Είναι τρομερό. Ε, είναι όντω. Μερικέ φορέ μπερδεύονται με το πόσο εύκολο είναι. Ε, αλλά εντάξει, άμα μεγαλώσουμε και πάνε όλα καλά κάποια στιγμή, θα πάρουμε το logic.com και θα είναι όλα ωραία. Το σίγουρα καλό είναι ότι τη λε σε κάποιον ξένο ναι. και καταλαβαίνει πώ γράφεται. Το ναι, οποίο ναι, στο ναι. SourceLearn δεν το πετυχαίναμε. Ναι. με την φορά τη δικιά μα. Ναι, 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 με τίποτα. Το δύσκολο είναι ότι μέχρι να του εξηγήσουμε τελικά το website, είναι και αυτό δύσκολο. Τι νούμερο να του εξηγήσουμε το website. Το withlogic.co. Ναι, αυτό είναι δύσκολο και. Και επειδή δεν είναι και com, ζορίζεται ναι. ο κόσμο. Γι' αυτό λέω, μεγαλώσουμε λίγο ακόμα, θα αγοράσουμε το logic.com. Εντάξει. Ντύλ. Okay. Το είπε εδώ. Deal. Μικρή κουβέντα, επεισόδιο. 5. Πέντε, σωστά. Βεβαίως. Έχουμε κι άλλο ένα γυρισμένο. Ναι. Σεζόν 5. Λοιπόν, θα, θα πούμε ότι αυτή η σεζόν μπορεί να έχει επεισόδιο unreleased από σεζόν 3. Τι ήταν αυτή. Εγώ θα πω ότι δεν θα έχει επεισόδιο unreleased αυτή η σεζόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θα πούμε ότι. Ανακαλύψαμε. Σήμερα, οργανώναμε τον, τον δίσκο μα και υπάρχει ένα επεισόδιο που δεν έχει βγει. Ρίση σίγουρα. Πάμε να το δούμε και μετά. Ο Εγώ δεν, μπο, δεν, μπόρεσα να το βρω πουθενά αυτό το επεισόδιο. Αν έχουμε γυρίσει να ξέρει πάντω επεισόδιο που δεν έχουμε βγάλει ποτέ, είμαστε πολύ μαλάκι. Δηλαδή. <laughs> <laughs> Εδώ παλεύουμε να βγάλουμε αυτά που γυρνάμε. Να πούμε τώρα. <laughs> γυρνάμε και δεν βγάζουμε καν. <laughs> λοιπόν, είναι εξή. Πώ λένε ότι Ου, βγήκε, βρήκαν το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Και <laughs> είναι <laughs> το, είναι <laughs> το... 33ο επεισόδιο, ξέρω εγώ, τη δεύτερη σεζόν. Wow. Της, wow. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το επεισόδιο, θα δούμε, θα το ψάξουμε. Νομίζω ότι δεν έχει βγει. Δε, δε, δεν κατάφερα να το βρω. Φοβο. Ναι. Με ειδικάρι τώρα. Anyway. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Έχουμε να προτείνουμε πράγματα. Ναι, ε, το ρολόι μου. Oh, G-Shock, ρολογάκι, επικό. Μου το, μου το πούλησε ο κολλητός μου ο Μάριος και δεν ξέρω πόσο, πραγματικά δεν φαντάζει πόσο λίγο έχω φορέσει το Apple Watch από τότε που έχω αυτό. Και κάθε πότε το φροντίζεις. <laughs> Νομίζω <laughs> ότι το φορτίζει μια φορά τα πέντε χρόνια και είναι φοβερό. <laughs> Μαλακία. Ναι, ναι, ναι. Άρα okay. απλές, δεν χρειάζεται φορτιστή. Τι παίρνει μπαταρίε. Απλέ. Για κοινού νητού. Τι ξέρω. Το, νομίζω το είχε ένα χρόνο, οπότε είχε άλλα τέσσερα μπροστά. Και άμα τη φορτίζει το ρολόι σου, τι κάνει το πρωί. Τι κάνει το πρωί, Όταν ξυπνά. Είναι, είναι φοβερό πόσο έχω μια έννοια λιγότερη με αυτό. Η, την οποία ποτέ δεν τη χρειαζόμουν αυτή την έννοια του Apple Watch. Γαμάει, η αλήθεια είναι. Και θέλω να σου πω τι, είναι ωραίο αλλά αυτό α, πάλι μετράμε ύπνου που αυτό έλεγα χθε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το πώ κοιμάμαι. Θαματικά, Ρα, δεν okay. Δηλαδή, okay, μπορείς παιδί μου να το ρωτήσω λίγο πιο νωρί αυτό, αλλά δεν, δεν λε. Α, ωραία, σήμερα είχα 30% REM και 40% deep sleep. Άρα θα κάνω. Δεν έχει action από αυτό. Ένα. Δύο. Παλμοί, μαλακίε, όλα αυτά τα μετράει. Πάλι, οκ, okay, τι θα κάνει. Δηλαδή, θα φτάσει ένα σημείο που βρει το lifestyle που είναι καλό για σένα. Και μετά συντηρεί αυτό το lifestyle. Δεν είσαι. Και ούτε θε να είσαι και κάθε μέρα να κοιτά το ρολόι και να, είσαι, να το φτιάχνει. Ακόμα και το Apple Watch. 500 από ό,τι θα βγει, που θα έχει το glucose meter επάνω που θα σου μετράει το, τη γλυκό στο αίμα. Αυτό γαμάει. Ναι, αυτό γαμάει, αλλά και πάλι. Πρόσεξε, θα βρει ποιε είναι οι τροφέ και θα βρει πάλι ποια είναι η ζωή την οποία μπορεί να ακολουθήσει. Αν δεν είσαι διαβητικό, μιλάω πάλι. Τώρα γιατί θε να μου γαμίσει η ψυχολογία. Όχι. <laughs> όχι. <laughs> να σου πω, κι εγώ μάλλον θα το έπαιρνα ένα τέτοιο. Ναι, όχι. όχι. Okay. Αλλά δεν θέλω κάτι το οποίο συνέχεια μετράει το ζάχαρο συνέχεια στη ζωή μου. Το θέλω σε κάποια φάση <laughs> για να δω. Για πάντα. Ναι. Για πάντα. Να δει ποιο είναι το lifestyle στο οποίο έχει τα επίπεδά σου και που είναι καλά για σένα. Ωραία φάση. Οπότε τι προτείνει. Πλάτο η ώρα, ξέσαι, στο Λάρα, για να σκεφτώ, θα προτείνω. Ναι. Θα προτείνω λοιπόν. Ε, τώρα που έχουν ξεκινήσει ξανά τα meetup στην Αθήνα. <med> τέλεια. <med> ε, θα προτείνω το Python meetup. Τέλεια. Το οποίο κάπω τώρα έχει αναθαρίσει, νομίζω, φέτο και ναι. φαίνεται ότι θα κάνουν ωραία δουλίτσα. Είναι ο Λίσανδρος που έχει ε, έρθει αγκαλισμένο, εμπλεγμένο, mm -hmm. είναι τα παιδιά από τη Yondek. Γενικότερα mm -hmm. είναι, νομίζω, και δύο-τρία άλλα άτομα τα οποία τρέχουν το Meetup. Mm -hmm. Θα μιλήσουμε κιόλα ναι, στο Ναι, ναι στο, στο επόμενο. επόμενο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα, μια ωραία κοινότητα γύρω από την Python που δεν είναι, τουλάχιστον. Εγώ δεν είχα δει ιδιαίτερη mm. κινητικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε η ώρα ε, όμω. οπότε είναι νομίζω ωραία φάση. Αν Άμα ασχολείστε με Python και είστε Αθήνα, ακολουθήστε ε, το και νομίζω θα έχει ωραία, ομιλίε. Οπότε θα προτείνω αυτό. Τέλεια. S05. Τέλεια. Slash oh, E05. Ωρε φίλε το 55. Ναι, 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 τέλεια. Μια χαρά. Ε, FM το website και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.